Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ παρέα στις Παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 8 Νοεμβρίου. Δημήτρη Στούμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Χρήστο Κόνστα. Καλησπέρα. Σε λίγο θα δείτε και την παρέα μας είναι ήδη στο στούντιο της απόψινής βραδιάς που θα μεγαλώσει κιόλας. Έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Η σημαντικότερη είδηση νομίζω είναι ότι ο Ολυμπιακός διέκοψε τη συνεργασία με το Μετροπόλιταν, το νοσοκομείο. Γιατί δεν του άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκε την υπόθεση του Ντέρμπι. Και γι' αυτό διέκοψε μια συνεργασία πολλών ετών με το Μετροπόλιταν και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη οικονομική ζημιά για το Μετροπόλιταν αυτό. Για τον Όμιλο συνολικά, γιατί είναι και το Υγεία και άλλα νοσοκομεία μέσα. Λόγω της ιστορίας του Χουάνκαρ, να το πούμε. Τώρα, αυτή είναι η είδηση των τελευταίων λεπτών. Για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, παρακολουθούν μπάλα κλπ. Είναι όντως μια μεγάλη. Δεν είναι η πιο σημαντική είδηση της ημέρας, προφανώς, έτσι αστιεύτηκε. Αλλά είναι μια σημαντική είδηση της σημερινής ημέρας για την οποία θα γίνει συζήτηση προφανώς και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Περιμένουμε και την απόφαση για το ντέρμπι. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στους καλεσμένους μας, οι οποίοι είναι ήδη μαζί μας στο στούντιο. Τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τον οποίο νομίζω θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και για τα θέματα του Υπουργείου του, γιατί πλησιάζει και Δεκέμβριο. Οι συνταξιούχοι μας παρακολουθούν αρκετοί και περιμένουν. Και άλλα θέματα βεβαίως. Ο κύριος Σεδιωνής Τεμπονέρας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τολμώ να πω ότι πια, αν και δεν έχει πάρα πολύ χρόνο που δραστηριοποιείται στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, στην πρώτη γραμμή, είστε από τα κορυφαία στελέχη πλέον και ακούγεται η άποψή σας και έχει και εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ που θα τη συζητήσουμε και αυτές. Ο κύριος Στέφανος Ξεκαλάκης και όχι Κασελάκης. Ναι, όχι, λοιπόν, που είναι μαζί μας. Από την Κρήτη και εσείς φαντάζομαι. Από το Ρέθυμνο όμως εγώ είναι αυτή είναι η μέλος του πολιτικού γραφείου του Πασόκ είστε εσείς ακριβώς και έτσι από τους ανθρώπους, έτσι στενός άνθρωπος του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο κύριος Ζερβεσός. Γιατί θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το κομμάτι. Το οποίο και χθες το βράδυ συζητήσαμε με τον κ. Γεωργιάδη εδώ και είχαμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα και στη συνέχεια πολλά μηνύματα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα τα δούμε αυτά. Νομίζω, Δημήτρη, ότι το κορυφαίο πολιτικό θέμα της ημέρας έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα και την αποχώρηση ουσιαστικά με σοβαρές καταγγελίες του κυρίου Γιώργου Σταθάκη. Αναμενόμενη ίσως για όσους κάνουν ρεπορτάζ και εσύ φαντάζομαι και μας το έλεγες τις προηγούμενες μέρες στις συζητήσεις που κάναμε. Που τη συνόδευσε όμως με πολλές εχμές και κατά προσώπων της ηγεσίας, του κυρίου Κασελάκη, του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη, ονομαστικά πια. Ότι δεν μπορεί να είναι στο ίδιο κόμμα. Παρότι το κείμενο έχει πολλές πολιτικές εχμές σοβαρές, βάζει και ζητήματα ταυτοτικά κατά τη γνώμη μου, σωστά επισημαίνεις ότι, το λέω λίγο κριτικά, τώρα τον ξέρω καλά τον κύριο Σταθάκη, η εμπλοκή τόσων ονομάτων νομίζω αδικεί την ποιότητα του κειμένου σε έναν βαθμό γιατί. Όταν συσσωρεύεις μαζί διαφορετικά πρόσωπα, δεν σημαίνει ότι είσαι και μέσα στα πράγματα. Εντάξει, αλλά αυτό... Δεν λέγεται τον Πολάκη τώρα, εγώ έχει πολλά άλλα ονόματα. Αυτό δείχνει όμως, Δημήτρη, νομίζω το κλίμα που υπάρχει πια μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Σταθάκη, που γενικά ήταν χαμηλών τόνων, έτσι, προσωποποιεί και τις πολιτικές διαφορές, τις κάνει και όχι προσωπικές, αλλά τις αποδίδει σε πρόσωπα και μάλιστα πρόσωπα όπως η ηγεσία και άλλα δύο πρόσωπα της πρώτης γραμμής, δείχνει ότι το πράγμα έχει αγριέψει πολύ μέσα. Ο κ. Σταθάκης είναι από τα κεντρικά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μία από τις προτάσεις αξιοποιήσεις, αν και είχε διαρκή ρόλο μέσα στην αριστερά, χρόνια στην αριστερά ο κ. Σταθάκης και ως πανεπιστημιακός και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είπα πριν. Είναι προφανές ότι υπάρχουν και ζητήματα εντοπιότητος, να το πω έτσι. Μαζί με τον κύριο Πολάκη, ήταν κυρίως στα Χανιά. Πολιτικά ναι. Το λέω, δεν το λέω τώρα για να μειώσω το θέμα. Εξάλλου είναι γνωστά τα πράγματα και όσοι είναι από την Κρήτη, είτε είναι δίπλα από το ΣΥΡΙΖΑ ή παραδίπλα. Έχω μια εικόνα από τα Χανιά και ξέρω. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον ανοίγει μια συζήτηση. Εξάλλου ο κύριος Σταθάκης, υπενθυμίζω σε όσους μας βλέπουν, είχε υποστηρίξει εξ αρχής την υποψηφιότητα του κύριου Τσακαλώτου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και στη συνέχεια. Νομίζω αυτή η ανάλυση που κάνει θα συζητηθεί ούτως ή άλλως γιατί στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και τα τελευταία που φαίνονται, να το πω έτσι όσο μπορώ πιο προσεκτικά παρά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις και διεργασίες, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο αυτό που φαίνεται είναι ότι εκτός από την πολιτική έντονη αντιπαράθεση μάλλον δεν θα προκύψει κάτι άλλο. Πάει το τενεκεδάκι, όπως έλεγες τις προάλλες. Πιο κάτω. Λίγο παρακάτω. Διαγραφές εννοείς. Μην λες ποτέ στην πολιτική. Επειδή εσύ τα λες και λίγο πιο κομψά. Τα λέω κομψά γιατί νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε. Διαζύγιο δεν θα προκύψει αν λες Σαββατοκύριακο. Το διαζύγιο επί της ουσίας είναι κρεμάμενο. Είναι λογικό, θα περιμένουμε στο συνέδριο, παιδί μου. Δεν έχουν όλη την ίδια άποψη. Να είμαστε σαφείς. Δεν έχουν όλη την ίδια άποψη. Πολλοί θεωρούν ότι χάνεται χρόνο σε σχέση με το να ξεκαθαρίσει μια άλλη επιλογή. Το λέω πάλι κομψά. Ναι. Λοιπόν, και το άλλο στοιχείο που είναι βασικό σημερινό, εκτός από τη προφανή διαφοροποίηση, αναχώρηση, να την πούμε έτσι, αναχώρηση είναι αυτό, του κυρίου Σταθάκη, είναι και η επιστολή του κυρίου Δραγασάκη. Σε όλα τα κεντρικά στελέχη. Νέστορα της παράταξης, να πούμε έτσι. Και πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Σαν δημοσιογράφος καλός είναι. Τα περιέγραψε όλα στην επιστολή του πάρα πολύ ωραία. Ο Σταθάκης. Ναι, ο κύριος Δραγασάκης. Ο Δραγασάκης. Ναι. Κάνει και μια έκκληση όμως. Κάνει και μια έκκληση. Εντάξει, μπορεί να έχει τη δική της βαρύτητα και πρέπει να έχει τη δική της βαρύτητα. Ναι. Ούτως ή άλλως, εντάξει, εξαρτάται. Στην πολιτική πολλές φορές. Ο καθένας κάνει τις διαφορετικές του επιλογές. Εγώ, αφού καλησπερίσω και τον πρόεδρο του Οικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κ. Ζερβεσό, σας κάνω προαναγγείλη πριν. Ευχαριστούμε πολύ που στην παρέα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και χαιρόμαστε που είστε και στο στούντιο, σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, για το οποίο είπα θα μιλήσουμε για το κομμάτι που αφορά όχι μόνο τους δικηγόρους. Έχω πάρει ήδη μηνύματα από μηχανικούς εδώ πέρα και θα τα πούμε μετά τι λένε. Εγώ πάντως από το τεχνικό επιμελητήριο δηλαδή, που είναι επίσης ένα σώμα. Να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο το πεντάλεπτο το δικό μας. Θέλω να προλάβω να πω ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν οι δικηγόροι. Περίμενε. Άμα το λέτε, εσείς είμαστε σε καλό δρόμο. Αφού μας βρίζετε, θέλω να μας βρίζετε λίγο πιο έντονα για να είμαστε σε καλό δρόμο. Όσο εσείς και ο κ. Πανάκης μου κάνετε κριτική, σημαίνει πως πάμε καλά. Να προσθέσω κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως θα προσθέσω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, επειδή είναι και πρώην γραμματέας του κόμματος και τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και να τον ξαναφιλοξενήσουμε, ο κ. Πάνος Ρήγας, που έκανε μια σκληρή τοποθέτηση ότι δεν πρέπει να κάνει πίσω ο κύριος Κασελάκης. Κι άλλοι. Καλά, λέω τον κύριο Ρήγα τώρα, γιατί εγώ άκουσα, είμαι ακόμα θεσμικούλης. Άκουσα σήμερα ένα στέλνος μιας γενιάς, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, ο οποίος είναι δικηγόρος νομίζω κιόλας και είναι και τομεάρχης δικαιοσύνης νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη νέα γενιά των στελεχών, σαν τον κύριο Τεμπονέρα, περίπου πρέπει να είναι συνομήλικοι περίπου, ναι. Ο οποίος είπε: εγώ δεν αισθάνομαι καλά να είμαι σε ένα κόμμα που οι άλλοι. Που κάποιοι μέσα αυτό με θεωρούν ότι είμαι διαπλεκόμενος, ότι και όλα αυτά για τα οποία καταγγέλλεται από κάποιους ο κύριος Κασελάκης. Με συμπάθεια και στον κύριο Σαρακιώτη, τον οποίο γνωρίζετε. Θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα μαζί μας. Πάντως είναι άλλη η βαρύτητα του κυρίου Ρήγα. Και επειδή θυμίζω και αμέσως μετά τις εκλογές έγινε και ένα επεισόδιο, το λέω έτσι επίσης κομψά. Μάλιστα, τον κύριο Τσανακόπουλο. Λοιπόν, για να κλείνουμε τον πρόλογο σιγά-σιγά και να πάμε στους καλεσμένους μας, να πούμε ότι καλά, βέβαια έχει πολιτικό θέμα, είναι μεγάλο και έχει προκύψει από τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Κασελάκη. Στις σχέσεις Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της κυβέρνησης. Τώρα πώς έχει εμπλακεί η κυβέρνηση αυτή την ιστορία, για να. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Η πιο έξυπνη διατύπωση του κυρίου Κασελάκη ήταν αυτή που είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι. Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ταυτόχρονα εκπρόσωπος του Σιμίτη και του Πρωθυπουργού. Έξυπνη διατύπωση, πολακική, εντελώς πολακική. Λανθασμένη βέβαια όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, γιατί ακόμα δεν έχει καταλάβει ο κύριος Κασελάκης σε ποια χώρα βρίσκεται. Λοιπόν, επίσης είχαμε παραπομπή. Αν μου επιτρέπει, νομίζω ότι καταλαβαίνει όλο και περισσότερο, γι' αυτό κάνει και διάφορα μπρος-πίσω. Το λέω έτσι. Κριτικά. Λοιπόν, και να κλείσω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί μου λένε ξέχασα. Παραπέμπεται, μάλλον ζητείται η παραπομπή για την ακρίβεια της κυρίας Ακρίτα από την. Ποια κομματική οργάνωση είναι αυτή, εκεί τη περιοχή τη, στα βόρεια Αθήνα. Ναι, γιατί στήριξε άλλο δήμαρχο και όχι τον επίσημο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο άνθρωπος Νέα Δημοκρατίας. Άμα ανοίξει τέτοια βιομηχανία, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα. Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι αυτή η παραπομπή δεν έχει να κάνει νομίζω τόσο με την ουσία του θέματος. Αλλήμον. Ο Δήμος Παλαιοψυχικού δεν είναι ο Δήμος Αθηναίων. Αλλά γιατί είναι μέσα στο εσωκομματικό κι αυτό. Αυτό λέγεται μπαράζ ανοησίας, κατά τη γνώμη μου, επιτρέπετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως θέλει ο καθένας και όπως τρώνε κοιμάται. Αυτά είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και διάφορα θέματα άλλα τα είπαμε, που αφορούν το Υπουργείο του κ. Σπανάκη, για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Να μπούμε στην κουβέντα μας, θα τα πούμε και στη συνέχεια της κουβέντας μας όλα τα άλλα ζητήματα. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά θεωρώ απαράδεκτο αυτό που κάνουν οι δικηγόροι. Λοιπόν, γιατί το θεωρείς απαράδεκτο, συγγνώμη. Όσο να το λέτε πιο δυνατά, παρακαλώ. Γιατί είναι πλούσιοι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, όλοι αυτοί που έχουν στο σπίτι τους την έδρα τους είναι πολύ πλούσιοι. Γιατί το θεωρείς απαράδεκτο. Μπλοκάρουν τώρα ένα. Θα δουλεύουν τα δικαστήρια, θα ταλαιπωρηθεί όλη η κοινωνία για ένα θέμα το οποίο θέλει συζήτηση. Μπορεί να υπάρξουν διορθωτικές αυτό και να κάνει την κυβέρνηση, αλλά το να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους και να μπλοκάρουν όλο το έργο της δικαιοσύνης. Δεν είπαμε. Αποχή των δικηγόρων από τις δίκες του δημοσίου και των φορέων του, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ακόμα δεν έχουν μπλοκάρει τίποτα. Σας άκουσα. Στην αρχή είμαστε ακόμα. Τώρα θα αρχίσουν τα μπλοκαρίσματα. Στην προεισαγωγή είστε βέβαια. Έχουμε και ένα μπλοκάρισμα. Σας άκουσα να μιλάτε και για ενδεχόμενα περιόδων διαρκείας. Δεν είπα για διαρκεία, είπα για κινητοποίηση διαρκείας. Δεν θα σταματήσουμε. Δηλαδή και να ψηφίσει η κυβέρνηση το όνομα, αν αποφασίσει να παραμείνει στην άποψή τη, θα συνεχίσουμε εμείς. Γιατί δεν θέλουμε ένα νέο Κατρούγκαλο στη ζωή μας. Μας αρκεί ένας Κατρούγκαλος, δεν θέλουμε καινούριον με το όνομα Χατζηδάκης τώρα. Αλλάξαμε το όνομα του κύριου Κατρούγκαλου, βάλαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Η επιδρομή είναι χειρότερη από του Κατρούγκαλου. Εδώ, σε αυτό το στούντιο τα είχε πει ο Κατρούγκαλος. Εδώ τα είχε πει. Και τώρα αρχίζουμε πάλι το γνωστό παραμύθι με ο κύριο. Συμφοιτητές εσυστάμε τον κύριο Χατζηδάκη. Με πολιτικές διαφωνώ με πρόσωπα. Συμπαθής μου είναι ο κύριο Χατζηδάκη ως πρόσωπο. Μπορούμε να μιλήσουμε επί τη ουσία. Επειδή είστε και παλιός εμποριακός και πλούσιος εμποριακός. Δεν έχουμε δει το κείμενο του νομοσχεδίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε δει τις γενικές γραμμές. Υπάρχουν μεγάλοι χώροι βελτίωσης και ναι, και εγώ καταθέτω στην εκπομπή σας ότι έχω ένα πλαίσιο προτάσεων που τους έχω στείλει ήδη στον Κωστίνο Χατζηδάκη. Και να ξέρετε κάτι, επειδή ήταν συμφοιτητής σας και φίλος σας ο Κωστίνο Χατζηδάκης. Εγώ μεγαλύτερος του. Δεν σας φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, δείτε, εδώ είναι ένας ανοιχτός διάλογος και πρέπει να δούμε. Αλλά πρέπει να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Θέλουμε από τους 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες να βλέπουμε το 54% να δηλώνει 0 εισόδημα και σε πολλά επαγγελματίες δικηγόρους, για να μην το... Μισό, το ακούστε λίγο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και άνθρωποι που κάνουν επάγγελμα χωρίς καν να έχουν κάνει έναρξη στην εφορία. Άρα λοιπόν θέλουμε να δημιουργείται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού ή θέλουμε να πάμε σωστά και ορθά? Και εδώ, επειδή ακούστηκαν πολλά εδώ, δεν μιλάμε για φόρο. Εδώ μιλάμε, ρίχνουμε τον προβολέα σε μια αδυναμία όπου έχουμε ένα μεγάλη φοροδιαφυγή, έναν εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης κάποιον που ξέρουμε ότι φοροδιαφεύγουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούστε λοιπόν. Και ταυτόχρονα βγαίνουμε, βγαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα και λέει ότι εμείς σε 2 χρόνια καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος, είμαστε ξεκάθαροι. Σε 2 χρόνια, ακούστε, είναι, καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος και από την άλλη θέλουμε να μην δημιουργείται στην αγορά ένα πλαίσιο αθέμητου ανταγωνισμού. Και ειλικρινά, εγώ δεν το είπα. Ο Δημήτρης Ζερβεσός, ακούστε λίγο, ο Δημήτρης Ζερβεσός είναι φίλος μου. Ακούστε λίγο. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα. Μην παίρνουμε τώρα, ακούστε. Υπάρχει ένα θέμα. Γιατί Δεν είναι το νομοσχέδιο αυτό για τους δικηγόρους, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι για χιλιάδες που φοροδιαφεύγουν. Όταν πρωτοσέλιδα προεκλογικά έλεγαν τι θα κάνετε με αυτούς που δηλώνουν μέχρι 5.000 ευρώ. Εδώ εσείς τα λέγατε, κύριε Κώστα. Ωραία, και τώρα που εμείς κάνουμε, μας λέτε γιατί κάνετε. Τελεία, να κάνουμε κουβέντα. Έχετε τελείως πρόοδο των φοριακών. Ναι. Διαφημίζετε τις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου. Ναι. Έχετε μαϊντάτα. Δεν σταματάμε. Και πάτε στις μεθόδους του χαλκού. Πάτε τεκμήρια. Ποιος σας είπε ότι γίνονται στα ΦΠΑ, στα εισοδήματα? Τεκμήρια με το πρόβλημα. Καταρχάς και μειώνουμε. Με το να μιλάτε πάνω στο μέρα δεν κάνετε τίποτα. Κύριε Σπανάκη, για να μας ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε παλαιές μεθόδους τεχνικές. Δηλαδή πάμε πάλι στα αντικειμενικά κριτήρια. Μας έχετε βάλει τεκμήρια διαβίωσης. Μας έχετε βάλει τέλος επιτιδεύματος που είναι τεκμήριο γιατί κλέβουμε. Μας καταβάζετε τώρα τεκμήριο 14.000. Τα τεκμήρια διαβίωσης πήγαν το 80 επί ημερών Τσοβόλα. Μην τα ξεχνάτε. Επί ημερών Τσοβόλα. Με τους συντρόφους σας έχουν πει τα τεκμήρια διαβίωσης. Η Νέα Δημοκρατία και θα μειώσει και θα καταργήσει. Αλλά πώς θα πήγαινε να ξέρετε. Μια τελεία παρακαλώ. Μια τελεία. Καταρχάς να τοποθετηθούν όλοι. Την εποχή του Τσοβόλα εδώ στα όλα πήγαν τα τεκμήρια. Να μην ξεχνιόμαστε. Ήσασταν και εσείς απέναντι. Τώρα να αγαπήσετε το Τσοβόλα και τα τεκμήρια. Σας αρέσουν τα τεκμήρια τώρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Τεμπονέρα, γιατί εκείνος είναι βέβαια πολιτικός τέλεχος, αλλά είναι και δικηγόρος ο ίδιος και εργατολόγος. Ο κύριος Τεμπονέρας να μας πει, εγώ θέλω να πω ότι χθες το βράδυ είχαμε κάποια τηλεφωνήματα, γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα εκτενώς με τον κύριο Γεωργιάδη εδώ χθες, την κυρία Γιανακοπούλου. Και πήραν τηλέφωνο άνθρωποι, οι οποίοι δεν ήταν ούτε δικηγόροι ούτε μηχανικοί. Ήταν άνθρωποι, κανένα δύο από αυτούς τουλάχιστον, που έχουν μικρά μαγαζιά. Πολύ μικρά μαγαζιά. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Και διαμαρτύρονταν γιατί λέγανε ότι αυτό που μας λένε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει αυτό το έσοδο και να επιβιώνει ως μαγαζάτορας δεν ισχύει. Διότι εμείς τα μαγαζιά μας, και βγήκε ένας άνθρωπος και είπε: εγώ το έχω μαγαζί 2-3 χρόνια, το οποίο πήρε πάρα πολύ άσχημα το μαγαζί αυτό. Γιατί θεωρεί εκ των πραγμάτων ότι εγώ τον κλέβω. Επίσης μας είπαν το άλλο. Ότι ασχολείστε με τα χαμηλά. Υπάρχει ένας ο οποίος δηλώνει 50.000 και βγάζει 200. αυτός δεν παθαίνει τίποτα με την ιστορία αυτή. Προφανώς. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα. Τι παθαίνει. Αυτό θέλουν να φυλάξουν κιόλας. Ποιος σας είπε ότι δεν γίνονται έλεγχοι και δεν υπάρχουν διασταυρώσεις και δεν γίνονται ακόμα και σε αυτούς που δηλώνουν και κάτω από 10.000? Να σας πω ποιος μου το είπε. Μου το είπε η απόφαση να είναι οριζόντιος η φορολόγηση. Γιατί αν γίνονται έλεγχοι τα βρίσκατε και τι χρειάζεται να κάνετε οριζόντια φορολόγηση. Αλλά μισό λεπτάκι τώρα. Το όριο δηλαδή. Μου λέτε ότι το όριο. Δηλαδή το όριο. Τι είπαμε. Όχι ο τρόπος. Όχι το όριο δηλαδή το 10.000 κάτι. Ο οριζόντιος τρόπος. Αυτό είναι. Να μιλήσω, λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ. Εγώ δεν διάκοψα κανέναν. Ναι. Και δεν το συνηθίζετε, το γνωρίζω γι' αυτό. Θέλω το εξής, λοιπόν. Όσον αφορά τον τρόπο φορολόγηση των επαγγελματιών, θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το 2018 υποσχόταν τη μείωση των τεκμηριών ως αναχρονιστικό θεσμό κατά 30%. Ήταν επίσης ο ίδιος, ο οποίος το 2018 υποσχόταν την κατάργηση τέλος επιδεύματος ακριβώς επειδή το θεωρούσε φορομπηχτικό μέτρο. Και τεκμήρια επανεισάγονται, διευρυμένα μάλιστα. Αλλά φυσικά, όπως ακούσατε και προηγουμένως τον κύριο Σπανάκη, είπε ότι το τέλος επιδεύματος θα καταργηθεί μετά από μια διετία. Δηλαδή θα συνεχίσει να το εισπράττει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το σκοπό του νομοσχεδίου. Ποιος είναι? Να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι σε μεγάλες εστίες φοροδιαφυγής, όπως για παράδειγμα ο τζίρος που γίνεται στα ποτά, στα τσιγάρα, στα καύσιμα, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι έχουμε μια φοροδιαφυγή της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συνιστά μια έλλειψη φορολογικών πόρων. Μέσα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ το οποίο θα προέλθει ως νέος φορολογικός πόρος από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι τα επιπραγμένα αυτής της κυβέρνησης που κυβερνά επί 4,5 χρόνια είναι μηδέν όσον αφορά την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής. Τρίτο κρατούμενο. Θυμίζω ότι έχουμε τα υπερκέρδη των εταιριών παραγωγής ενέργειας. Αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ψέξει επανειλημμένως στην κυβέρνηση ότι δεν έχει πράξει ούτε ένα ευρώ από τα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία ήρθαν στα ταμεία. Προσέξτε, μάλλον στα ταμεία των επιχειρήσεων. Από πού? Όχι επειδή τζίραναν ή από το επιχειρήν, αλλά επειδή εκμεταλλεύτηκαν μια συγκυρία άνοδος μεγάλη των τιμών λόγω της μεγάλης ακρίβειας του πληθωρισμού. Εξαιτίας αυτού λοιπόν υπήρχε ένα περιθώριο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για ίσπραξη, κάτι το οποίο δεν έγινε. Τέταρτο το κρατούμενο. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, πρέπει να φορολογιαφέρουν 250.000 άνθρωποι. Εγώ δέχομαι ότι κλέβει ο Βαρδινογιάννης. Μπορούμε να έχουμε έσοδα από την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής. Όμως, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, αν εντοπίζετε τη φοροδιαφυγή στους 13.000 δικηγόρους που θα σας πει ο κ. Ζερβεσός, που έχουν μετατρέψει αυτή τη στιγμή το σπίτι τους σε επαγγελματική στέγη, γιατί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα ενοικίου και συντήρηση ενός γραφείου, και αυτούς συλλήδη τους ονομάζετε φοροφυγάδες. Και λέτε τι? Πηγαίνετε να δείτε τους νέους δικηγόρους που αμείβονται με 800 και 900 ευρώ και θα εισπράξουν φόρους, και πείτε τους να έρθετε μετά να μου πείτε εμένα αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν από τα μαύρα ή όχι. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε πολλές φορές κάποιους δικηγόρους που θησαυρίζουν. Σας πληροφορώ ότι πιο πολλοί δικηγόροι είναι υπάλληλοι σε δικηγορικά γραφεία και αμείβονται με μισθούς οι οποίοι είναι κάτω των 1.000 ευρώ. Από αυτούς λοιπόν, και οι μηχανικοί και οι νεαροί αυτοί, κάνετε λάθος. Αυτοί που αμείβονται με 800 ευρώ, δεν μιλάω για τους νέους. Μιλάω για αυτούς που είναι 7-8 χρόνια και που είναι νέοι στην νομοσχέδιο. Για αυτούς λοιπόν, εσείς θα πάτε να τους πείτε ότι πρέπει να εισπράξουν φόρο 10-920 στους ευρώ αυτή τη στιγμή. Άρα μεσοσταθμικά θα πάρετε 1.444 ευρώ από 473.000 επαγγελματίες. Στοιχείο τελευταίο. Ναι, για να πάμε και στον κύριο Ξεκαλάκη. Λέω το εξής. Η κυβέρνηση ορκιζόταν σε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ευνοεί το επιχειρήν, θα ευνοεί την μικρομεσαία και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Και βλέπουμε ξανά συνεχόμενες αλλαγές επί τα χείρο, τελικά για να εισπράξει από πού? Από το χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αυτό είναι πάταξη της φοροδιαφυγής ή είναι μια στρατηγική επιλογή που έχει αποτυπωθεί στην έκθεση Ψαρίδη, προκειμένου να πληγεί ακριβώς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να εμπλοθούν τα μεγάλα συγκροτήματα? Λοιπόν, διότι περί αυτού πρόκειται τελικά. Είναι μια ταξική και άδικη πολιτική. Κύριε Ξεκαλάκη, θα έρθω σε εσάς να διαβάσω ένα μήνυμα από φίλο, τηλεθεατή μας δηλαδή, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός. Και λέει, μεταξύ άλλων, ότι εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο ζητάμε δύο απλά πράγματα: την επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών μελετών και επισκέψεων και τη θεσμοθέτηση λίστας επαγγελματικών εξόδων για τα βιβλία εσόδων-εξόδων των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό το οποίο πολλοί κόσμος λέει, δηλαδή, ότι έσοδα-έξοδα. Για να μπορούν να παίρνουν αποδείξεις, να δίνουν αποδείξεις, και οι αποδείξεις είναι και χρήσιμες σε αυτούς που τις παίρνουν, βέβαια, έτσι, να μην για πέταμα. Και το Οικονομικό Επιμελητήριο. Και το Οικονομικό Επιμελητήριο. Λοιπόν, και να σας ακούσουμε και εσάς που είστε μηχανικός. Είναι αυτονόητα πράγματα, και εγώ λοιπόν θα μιλήσω με δυτή ποιότητα, θα μου επιτρέψετε, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε περάσει κρίση από το 2008 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι οι αυταπασχολούμενοι ή οι άνθρωποι που έχουν μια μικρή επιχείρηση, αναφερθήκατε πριν σε μικρά εντευτήρια. Μας πήραν τηλέφωνο. Σε χωριά που υπάρχουν καφενεία και τα κρατάνε για να μπορεί να πηγαίνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Βγάζουν αυτά τα λεφτά. Το ίδιο που συμβαίνει στους δικηγόρους, συμβαίνει και στους μηχανικούς. Έχουν πάει σπίτι τους στην έδρα. Το κάνανε για να φοροδιαφύγουνε ή εξαναγκαστήκαν να το κάνουνε. Η πλειονότητα των αυταπασχολούμενων, κύριε Σπανάκη, θα γνωρίζετε ότι εργάζεται με μπλοκάκια σε εταιρείες. Πόσα λεφτά παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι? Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα... Παίρνουν λιγότερο από το βασικό μισθό. Προφανώς και παίρνουν λιγότερο από το βασικό μισθό. 900 ευρώ. Προφανώς και παίρνουν λιγότερα. 900 ευρώ. Προφανώς και παίρνουν λιγότερα. Αλλά τους αφαιρείτε τις ασφαλιστικές φορές. Ναι. Τους αφαιρείτε, τους έχει αφορολόγητο μέχρι τις 10.000. Αφήστε. Ενώ τους άλλους, εμάς μας φορολογεί το πρώτο ευρώ και χωρίς να μας αφαιρεί τις ασφαλιστικές φορές. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του γραφείου. Εμάς μας αφαιρεί τις ασφαλιστικές φορές. Τα έξοδα του γραφείου θα τα αφαιρούν. Όχι, δεν αφαιρεί, έχει τεκμαρτό, κύριε Κώστα. Έχει τεκμαρτό, δεν έχει έξοδα. Δεν το έχετε διαβάσει. Σε μια χώρα λοιπόν όπου έχουμε 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας κάτω από τα όρια της φτώχειας, η κυβέρνηση επιλέγει να στοχοποιήσει τον κόσμο που παλεύει για να βγάλει ένα μισθό. Όταν προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ είχε έρθει και είχε τοποθετηθεί για τη φορολόγηση μερισμάτων άνω των 100.000 ευρώ, δηλαδή για ανθρώπους που είχαν μετοχές 2 και 3, αξίας 2 και 3 εκατομμυρίων, η κυβέρνηση, η τότε ως Νέα Δημοκρατία που κατέβαινε, είχε έρθει, χτύπαγε το ΠΑΣΟΚ, έλεγε πάτε να φορολογήσετε, έχετε κρυφή ατζέντα. Να ποιοι είχαν κρυφή ατζέντα. Και έχουν κρυφή ατζέντα με συγκεκριμένη στόχευση. Η στόχευση είναι να εξαφανιστεί η αυταπασχόληση από την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Θέλετε ναι, βέβαια, κύριε Σπανάκη, απαντήστε γιατί εδώ είναι. Λοιπόν. Καταρχάς, και να πούμε βέβαια ότι και ο κ. Γεωργιάδης θες είπε ότι πράγματι δεν το είχαμε πει προεκλογικά αυτό. Γιατί το κ. Ξεκαλάκης δεν το είχατε πει. Αυτό είναι καινούριο. Είναι νέο φρούτο. Θα σας απαντήσω. Ναι. Οι μηχανικοί και οι δικηγόροι και φτωχοί και ψεύτες τους βγάζουν. Απλώς δεν είναι μόνο οι μηχανικοί και οι δικηγόροι. Κλέφτες, όχι ψεύτες, κλέφτες. Μπορώ να τοποθετηθώ. Ευχαριστώ. Φυσικά. Ακούω μεγάλο ενδιαφέρον. Σχεδόν. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχουν έτσι μια ταύτιση σε πολλά. Βέβαια, η ταύτιση είναι το πρωί, το βράδυ χαλάει, γίνεται κάπως έτσι. Να μιλούν τώρα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θέλω να θυμίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μείωσε την τελευταία τετραετία 50 φόρους. 50 φόρους. Να το θυμίσω. Τότε γιατί έχουμε παραπάνω φόρους 6,2 δι στον προϋπολογισμό. Πρέπει να σας απαντήσω. Δεύτερο. Και για αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ που μιλάτε για τη στόχευση και όλα αυτά, να σας θυμίσω ότι το τέλος επιτιδεύματος ήρθε με τον νόμο 3986 του 2011. Ναι. Μπορείτε, να μου πείτε. Από το 2011 έχουμε 23. Μπορείτε να μου πείτε εσείς οι υπερασπιστές των μικρομεσαίων. Μπορείτε να μου πείτε το 2011 ποιος κυβερνούσε τη χώρα. Βεβαίως. Μπορείτε να μου πείτε. Μπορώ να σας πω και ποια ήταν η θέση μας όμως. Τρίτον. Μπορώ να σας πω και ποια ήταν η θέση μας. Απαντώ στα ερωτήματα. Τρίτον. Εδώ κάνουμε διάλογο. Ναι. Απαντούσα μετά, μου λέτε γιατί φωνάζουμε, γιατί διακόπτουμε. Τώρα απαντώ στα ερωτήματα. Τρίτον. Ακούω τον αγαπητό κύριο Τεμπονέρα να μιλάει για τα υπερκέρδη και τα λοιπά των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ακούω και εσάς το ΠΑΣΟΚ, όχι εσάς προσωπικά. Συναδέλφους σας, μάλιστα. Αυτό λέω κι εγώ. Παιδιά, μισό λεπτό. Συνάδελφοι, συγγνώμη για το παιδιά. Άρα είστε πιο νέα από μένα. Όταν εμείς φέραμε τη διάταξη που βάλαμε μέχρι το τέλος 90% στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Και δεν έχετε πάρει φράγκο, κύριε Σπανάκη. Γιατί τον καταψηφίσατε, μπορείτε να μου το απαντήσετε. Μισό λεπτό, γιατί εσείς λέγατε πριν το Μάιο. Πόσα έχετε πράξει, κύριε Σπανάκη. Αφήστε να σας απαντήσω. Ακούστε την άποψη τώρα τη κυβέρνηση. Αυτό θα μου απαντήσετε. Ακούστε λίγο. Εσείς λοιπόν λέγατε πριν το Μάιο ότι εμείς δεν είμαστε με τους λίγους και εσείς είστε με τους πολλούς. Τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα μάλλον άλλο έδειξε. Ποιοι είναι με τους πολλούς και ποιοι είναι με τους λίγους. Και απαντώ λοιπόν, εσείς που τα λέτε αυτά, μπορείτε να μου πείτε γιατί καταψηφίσατε, για ποιο λόγο. Πάντως το 40%. Θέλω να απαντήσω και τη γλώσσα του. Απαντώ στα ερωτήματα και ξανά και μου λέτε μετά το διακόπτω. Να θυμίσω μετά μου λέτε το διακόπτω. Στην ουσία δεν έχει απαντήσει. Το 41% ήρθε χωρίς να έχετε πει προεκλογικά ότι θα κάνετε αυτό. Για τον κεφαλικό φόρο θα μας απαντήσετε. Μπορώ να απαντήσω. Σας απαντώ. Σας απαντώ πολύ συγκεκριμένα. Τέταρτον, όταν μπαίνει τεκμήριο, τι σημαίνει τεκμήριο? Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού φόρου. Γιατί δεν μπορώ αποδηλωμένα εισοδήματα να τα βρω. Γιατί δεν μπορείτε? Και πάμε γιατί δεν μπορείτε? Για τον ΑΒΓ λόγο. Όχι, για ποιο λόγο? Για τον ΑΒΓ λόγο. Πείτε κύριε Σπανάκη, για ποιο λόγο δεν μπορείτε. Δεν καταλαβαίνω. Πείτε για ποιο λόγο. Δεν είμαι κατηγορούμενος. Σας ρωτάω για ποιο λόγο δεν μπορείτε να κάνετε ελέγχους. Μπορείτε να μου πείτε. Πείτε μου για ποιο λόγο δεν κάνετε ελέγχους. Ακούστε. Τεκμαρτός τρόπος σημαίνει εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης. Αναγκαστικός. Κακής ποιότητας. Θα το δούμε. Ακούστε όμως να δείτε. Εδώ υπάρχει μια κοινωνική αδικία όταν στους 500.000 ή 54% δεν δηλώνει μηδέν. Βρείτε το. Ερώτηση. Βρείτε το. Ανασυμφωνήσουμε σε κάποια βασικά. Ναι, μπορείτε να τους βρείτε. Και μάλιστα, εγώ δεν σας πω. Αφού το ξέρετε ότι ακούστε λοιπόν. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα. Ακούστε λίγο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί. Ακούστε λοιπόν τώρα να μπούμε και σε τεχνικά μια. Και όπως είπε ο κύριος αγαπητός φίλος μου ο Ζερβεσός, ότι είμαι και πρώην εφοριακός. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ακούστε πού το πρόβλημα. Κάποιος κάνει ένα επάγγελμα και δεν έχει κάνει καθόλου έναρξη. Δημιουργείται πρόβλημα και αθέμητος ανταγωνισμός, ναι ή όχι? Αυτό είναι παράνομο. Δεύτερον, δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ακούστε λίγο. Δεύτερον, δηλαδή δεν μπορείτε να το πιάσετε αυτό. Με αυτό το μέσο δεν μπορείτε να το πιάσετε, κύριε Σπανάκη. Θέλετε να δούμε επί ΣΥΡΙΖΑ πόσοι αναγκάστηκαν. Τρίτο, μισό το. Ακούστε. Ξέρετε πόσοι έχουν πάει και έχουν δηλώσει άλλο γκάδ και δουλεύουν σε άλλο επάγγελμα και δεν έχει γίνει. Πόσοι. Ξέρετε πόσοι. Άρα λοιπόν. Πόσοι εδώ... κύριε Σπανάκη, γιατί αν το ξέρετε, τότε μπορείτε και να τους πιάσετε. Λοιπόν, καταλάβατε γιατί λοιπόν, λέτε ανακρίβειες. Ακούστε, τώρα μιλάμε ειδικά. Τον εφοριακό Σπανάκη. Ακούστε. Και εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάτι που δεσμευτήκαμε προεκλογικά. Γιατί και αυτό δεν μπορώ να το ακούω. Εμείς είπαμε προεκλογικά στον ελληνικό λαό, βέβαια δεν ήρθατε στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις, στην επόμενη τετραετία θα έρθετε, ότι εμείς θα πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Θα την πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν αυτό το μέτρο είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή έγινε πολλή συζήτηση, και αυτό είναι νέο, μισό και εδώ κλείνω. Ήταν μεγάλη τοποθέτηση επί της ουσίας. Ακούστηκε από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τις φοροαπαλλαγές, για τους φορολογικές συντελεστές. Ξεκάθαρη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει θέμα κατάργησης των φοροαπαλλαγών ή αύξησης των φορολογικών συντελεστών. Ξεκάθαρη απάντηση στον ελληνικό λαό, στους συνταξιούχους, σε όσους μας λένε να κάνουμε κουβέντα. Εγώ ρωτάω τον εφοριακό πρόεδρο των εφοριακών πρώην, τον κύριο Σπανάκη, σε ποια καπιταλιστική χώρα του κόσμου ή της Ευρώπης υπάρχει εταιρεία η οποία δηλώνει ζημίες και τη φορολογείται, όταν το 70% των εταιρείων στην Ελλάδα σήμερα δηλώνουν ζημιές? Λέτε πώς μπορεί ένας επαγγελματίας. Ωραία, τώρα να τελειώσω. Δεν είναι ύποπτο αυτό. Το 70% των εταιριών να δηλώνει ζημιές. Είναι επαγγελματίας, αλλά η εταιρεία που δηλώνει για 10 χρόνια ζημιές και είναι το 70% των εταιριών, αυτές δεν τις ελέγχουμε. Αυτές που έχουν διπλογραφικά συστήματα ελέγχου, τον ελεύθερο επαγγελματία που έχει διπλογραφικό σύστημα, του λέμε κύριε πρέπει να έχεις κέρδος. Δηλαδή, μια μητέρα που έχει το παιδί της. Θα σας πω συγκεκριμένα, ήρθα σήμερα στο γραφείο μου. Μια μητέρα που έχει το παιδί της και ζει από τα εισοδήματα του άντρα της και μεγαλώνει το παιδί της. Αυτή κλέβει. Ένας που σπουδάζει, κάνει τα πτιακά στο εξωτερικό και δηλώνει ότι είναι δικηγόρος ή μηχανικός, γιατί πρέπει να έχει ασφάλιση και να έχει κοινωνική ασφάλιση με τον ΕΦΚΑ. Κλέβει. Ένας τύπος ο οποίος έχει το γραφείο στο σπίτι του και δεν μπορεί να είναι τον πελάτη του, κλέβει. Ένας ασκούμενος δικηγόρος, ο οποίος δεν μπορεί να ξεκινάει από το 0,3 και το μετράτε από τα 3 πρώτα χρόνια και από τα 3 τον πάτε στα. Κλέβει. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι κλέφτες. Όλοι αυτοί είναι κατηγορία. Τους έχετε δει με ποιους πάτε να χτυπήσετε? Τους φτωχοδιάβολους, τους αμάχους, μαζί με εκείνους τους φοροφυγάδες που είναι στα υπόγεια και στα λαγούμια, κυνηγάτε και σκοτώνετε τους αμάχους που είναι πάνω από τα κτίρια. Λοιπόν, απάντηση. Δώστε μια απάντηση για να προχωρήσουμε. Δημήτρης Ζερβεσός ξέρει να χτυπάει το πρόβλημα επί της ουσίας. Δημήτρη, σου λέω δημοσίως, αυτό και πολλά άλλα ζητήματα είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε και στη διαβούλευση. Να τα πει στο Θεοχάρη, γιατί τα και δεν μας βγαίνει. Ανοιχτή διαβούλευση θα πάμε. Μισό το, ακούστε. Το τεκμήριο, και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί ξέρεις και φορολογία πέρα από τα νομικά, το τεκμήριο είναι μαχητό. Τι σημαίνει, μισό λεπτό. Τι σημαίνει. Δεν είναι βασισμένο, πρέπει να είσαι άνεργο ή άρρωστο. Παναγιώτη, παρακαλώ. Όχι. Σημαίνει λοιπόν, σημαίνει. Και εδώ η συμβολή των δικηγορικών συλλόγων, το τεχνικό επιμελητηρίου, του οικονομικού επιμελητηρίου, στο να δούμε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε πάντα φοροδιαφυγής. Το να δούμε, ακούστε λίγο, το να δούμε περιπτωσιολογία όπως αυτή που αναφέρεις. Όπως περιπτώσεις με τη ΣΥΚΕ, όπως περιπτώσεις, όπως είπες πολύ σωστά, με τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα και το νομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις συζητήσεις. Και είναι θέματα που θα πούμε. Είναι θέμα αυτό που είναι η καρδιά του θέματος. Ένα παράδειγμα αναφέρω για να βοηθήσουμε την κουβέντα. Είμαστε ανοιχτοί επί της ουσίας επιστημονικά πάνω στην κουβέντα. Παράκληση λοιπόν κύριε Ξεκαλάκη. Ένα παράδειγμα μόνο. Λοιπόν, συνάδελφοί μου κόβουνε μπλοκάκια 600 και 700 ευρώ το μήνα. Πραγματικά. Και ζουνε με τα 600-700 ευρώ. Δεν ζουνε, ζουν από τους γονείς τους, κύριε Κόνστα. Μάλιστα. Σπίτι τους. Δεν ζουνε. 20 τετραγωνικά το σπίτι. Λοιπόν, δεν ζουνε. Λοιπόν, κάνετε ότι δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε αυτό, πρώτη φορά το ακούτε. Ξέρω ότι δεν ζουνε με 600 ευρώ. Ζουνε και με άλλα επαγγέλματα, τα οποία δεν δηλώνουν. Και με άλλα επαγγέλματα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε 3 εκατομμύρια φτωχούς στην Ελλάδα. Σοβαρά μιλάτε. Κύριε Ξεκαλάκη. Σοβαρά αυτή μιλάτε. Είναι η πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον κλάδο μου να γνωρίζω και να ξέρω και τον κλάδο των δικηγόρων. Υπερασπίζεστε τους φοροκλέφτες. Καλά. Αυτό κάνετε. Είναι... Και μάλιστα σε βάρος. Είναι ντροπιαστικό αυτό που λέτε. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν επιδόματα. Αυτοί οι άνθρωποι στερούν τα επιδόματα από τους πραγματικούς δικαιούχους. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Έρχεται ο άνθρωπος στο σπίτι μου. Θέλω να φτιάξει το ίντερνετ και μου λέει: θα πάρω ένα κατοστάρικο. Ναι. Χωρίς φυσικά άρα απόδειξη. Ναι. Και του λέω: τώρα θα τα πληρώνει το Χατζηδάκη. Γελάει. Το κατοστάρικο θα του δώσω. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν σε αυτά που δεν τα γνωρίζει ο κύριος Κώστας. 600 και 700 ευρώ λοιπόν κόβει τον μπλοκάκι. Στο τέλος, προφανώς τα εισοδήματά του είναι κάτω από το 10.920. Που βέβαια το 1920, το είπε ο κύριος Ζερβεσός ο πρόεδρος, ναι, το 1920 ανεβαίνει... 1496 λοιπόν, τρίτη τριετία. Εντάξει. Λέει λοιπόν ο κύριος Σπανάκης ότι αν μπορείς να το αποδείξεις, ναι, ότι είπε, τότε θα συζητήσουμε να μην, να μην ισχύει το τεκμήριο για σένα. Ναι, ναι. Μα πώς θα το αποδείξεις, αφού έχεις... αυτά είναι. Οι άπους είναι τα μπλοκάκια που κόβεις. Τι άλλο έχεις να αποδείξεις. Λοιπόν, ωραία, μια τελεία. Να πω κάτι. Ανακρίβεια πρώτη. Ο κύριος Σπανάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία μείωσε 50 φόρους. Αυτό δεν δικαιολογείται με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, διότι τα επίσημα έσοδα από φόρους θα είναι 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή, κύριε Κώστα, θα μας πείτε ότι προέρχεται από την ανάπτυξη δίθεν αυτό, θα σας πω ότι ο πραγματικός μισθός σήμερα με τα στοιχεία της Eurostat έχει μειωθεί κατά 7,4% και ξέρετε ότι τα μεγάλα έσοδα προέρχονται από τη μισθωτή εργασία. Στοιχείο πρώτο. Στοιχείο δεύτερο. Εσείς δεν ξέρετε ότι έρχονται 30 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο στην Ελλάδα και πληρώνουν φόρο κατανάλωση. Δεν το ξέρετε. Κύριε Τεμπονέρα, είστε σοβαρός άνθρωπος. Είναι αυξημένα κατά 2,2 δισεκατομμύρια. Ευρώ φέτος από έμεσους φόρους. Αυτά δεν είναι από τους τουρίστες, κύριε Κόνστα. Αυτό είναι γιατί διατηρήθηκε. Όχι, κύριε Κόνστα. Είναι γιατί διατηρήθηκε ο ΦΠΑ στο 24%. Γιατί υπήρξε τεράστια ακρίβεια στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης και η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές. Στοιχείο τρίτο. Ο κύριος Πανάκης σε μερικές μέρες θα αφήσει για τους επαγγελματίες και να το ακούσει και αυτό ο κύριος Ζερβεσός οι ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν, αν δεν κάνω κύριε Σπανάκη λάθος, δηλώστε με. 3,8 περίπου 4%. Αυξηθήκατε κατά 9,6 πέρσι, δηλαδή από το 2020 25% παρακαλώ, για το 80% περίπου των επαγγελματιών σε αυτό το περιβάλλον. Και προσέξτε ποιο είναι το περιβάλλον. Κάνουμε την κουβέντα αυτή περί φοροδιαφυγής, όχι όπως ήταν το 2010, όταν ήταν η εποχή των πακιών αγελάδων, αλλά όταν ένας επαγγελματίας, όπως και οι υπόλοιποι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλαδή, έχουν αντιμετωπίσει διαδοχικά μνημόνια, πανδημία, αύξηση κόστους πρώτων υλών, ενεργειακή κρίση που έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων. Άρα, κύριε Κόνστα, η όλη αυτή κριτική θα μπορούσε να γίνει από πλευρά σας πριν από μια δεκαετία ενδεχομένως. Πιστέψτε μου, όμως οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές, ιδίως όταν η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θέλει να φέρει πίσω, λέει, τους επιστήμονες οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα. Πείτε μου λοιπόν, ποιο κίνητρο θα έχουν οι επιστήμονες αυτές από τη βίαιη φτωχοποίησή τους, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα. Θα επιστρέψουν για μισθό μεγαλύτερο του κατώτατου του μισθού. Πιστέψτε μου. Οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες θα έρθουν στην χώρα για να δουλέψουν για ένα μισθό που δεν θα είναι 600 ευρώ το μήνα. Ξέρετε πόσο είναι ο κατώτατος μισθός. Και αυτή τη στιγμή, επειδή κάνω το οικονομικό ρεπορτάζ 35 χρόνια, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις του κυρίου Ζερβεσού συμπεριλαμβανομένου παρακαλούν να βρουν εργαζόμενους για να δώσουν μισθούς 1.000 και 1.500 ευρώ. 1.500 ευρώ. Και τότε γιατί οι δικηγόροι δουλεύουν για 900 ευρώ. Ένα χιλιάρικο είναι η πιάτσα. Να μας πείτε που είναι αυτές οι δουλειές, να τις ψάξουμε κι εμείς. Εγώ εμφάνισα χθες ο κ. Χατζηδάκης έναν νέο δικηγόρο με 17.000 ευρώ πρωτοβουλία. Να μου τον δείξετε να του δώσουμε. Μπορεί να παίρνει αμοιβές αναθέσεις. Εγώ είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλα. Μέσα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μέσα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, να κλείσω με αυτό, υπάρχουν διάφορες φοροελαφρύνσεις και φοροπρονόμια, όπως η μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από το 0,5% στο 0,2%. Ποιους αφορά αυτά? Τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως και τα χρήματα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 12 δισεκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, τα οποία θα πάνε σε συγκεκριμένες τσέπες. Δεν χρειάζεται να σας πω τα αυτονόητα ότι περίπου 2 εταιρείες θα πάρουν 300 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι υπόλοιπες 100.000 εταιρείες θα πάρουν περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ με βάση τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τα Ταμεία Ανάκαμψης. Άρα, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν υπάρχει στόχος καθόλου να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Υπάρχει μια επιλογή στρατηγική. Ναι. Είναι ερώτηση και σχόλιο μαζί προς όλους. Εγώ συγγνώμη, εγώ σε αυτά που τέθηκαν θα μπορέσω να απαντήσω. Θα απαντήσω. Γιατί άμα τεθούν πάρα πολλά, πρέπει να μιλάω μια ώρα γι' αυτό. Δεν έχουμε μια ώρα γι' αυτό. Ωραία, ναι, αλλά πρέπει να απαντήσω. Ακούστηκαν πάρα πολλέ ερωτήσει. Είχαμε και στον κύριο Χατζηδάκη που είχε έρθει εδώ. Άρα θα απαντήσω και σε αυτά. Μην απαντήσετε άμα θέλετε. Θέλω να απαντήσω σε όλα γι' αυτό. Αφήστε. Οκ, διαλέξτε να μην απαντήσω εγώ στον κύριο Τεμπονέρα. Στον κύριο Χατζηδάκη. Ναι. Απαντήσα στον κύριο Τεμπονέρα, πολιτικός ο διάλογος ελεύθερος. Λέω όμως, τι είπα στον Υπουργό, ότι πάτε να κάνετε μία κίνηση η οποία θα σας φέρει πολιτικό κόστος με μαθηματική ακρίβεια, χωρίς να λύνει και το ζήτημα. Και νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί σας ακούω τώρα να κάνετε κι εσείς μια μικρή αυτοκριτική προσέγγιση που λέει θα δούμε και διορθωτικές κινήσεις. Μια στιγμή τώρα. Βγαίνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος για να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Έχουμε στη χώρα αυτή, και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα τώρα, τεράστια φοροδιαφυγή. Έχουμε. Το είπατε πριν τις εκλογές ότι θα την αντιμετωπίσετε με νέους όρους μπροστά στον κόσμο. Γιατί εγώ είμαι ένας πολίτης, μισθωτός είμαι κιόλας. Με κάθε τρόπο. Όχι, δεν το είπατε αυτό. Με κάθε τρόπο. Ακούστε με λίγο, γιατί όπως σωστά είπατε. Εγώ, αν θέλετε να σας στείλω και βίντεο από τις ομιλίες μου, να σας στείλω. Ναι, δεν μπορώ να σας πω. Με κάθε τρόπο. Κάθε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας τι είπε, δεν είμαι εγώ στην εκδήλωσή σας, μπορεί να το είπατε. Δεν ξέρω. Ο κ. Γεωργιάδης θε, δεν το είχαμε πει αυτό. Ο κ. Γεωργιάδης το παραδέχτηκε. Ο κ. Πανάκης δεν είναι ακριβώς γραμμή. Το είπε αυτό μόνο. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι μία. Πάντως αυτό είπε χθες βράδυ. Η γραμμή είναι μία. Η ζωή είναι πολύμορφη και έχει και κατ' Και μάλιστα η γραμμή μεγαλώνει και έρχονται και από άλλες τάσεις. Όχι, έμπειρος είστε το να τελειώσω. Λέω λοιπόν το εξής. Αλλά ακόμα και διαφορετικά, του το είπα τον κύριο Χατζηδάκη. Δηλαδή θα κάνετε τόσο σαματά για 600 εκατομμυρία. Αυτά θα μαζέψετε. Αυτό είναι η απλή προσέγγιση. 606 είναι 800. Είναι 800 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο ποσό. Ακούστε, είναι 800. Μπροστά στο τεράστιο του θέματος. Να πούμε για να ενημερώνουμε και τους τηλεθεατές μας. Είναι 800 κάτι εκατομμύρια. Απλά είναι η μείωση του τέλους επιτιδεύματος που θα έρθει 50 και 25%. Μισό το ναι. Που αυτό είναι περίπου 200. Άρα καθαρό είναι 600 κάτι εκατομμυρίων. Λοιπόν, ή με τη μείωση του αφορολογίου του. Αυτό ακούστε λίγο. Η τεκμαρτή, όταν πας με τεκμαρτό προσδιορισμό, αν θέλετε, είναι η τελευταία λύση. Όταν θες να καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή, οι δύο πρώτες συνταγές, αν υποθέσουμε ότι φτιάχνεις ένα ωραίο φαγητό, οι δύο πρώτες συνταγές είναι πρώτον η κινητροδότηση, στον πολίτη, στον φορολογούμενο να παίρνει αποδείξεις, στον επαγγελματία, που αυτό θέλει ένα βάθος χρόνου και αρκετά χρήματα. Και το δεύτερο είναι να μειώσεις φορολογικούς τελεστές. Αν θες να πας σε μείωση της φοροδιαφυγής. Πρόσεξτε. Και φυσικά τρίτο, έλεγχη στοχευμένη, διασταυρώσεις κτλ. Ακούστε λοιπόν. Μπορεί κανείς να πει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η κυβέρνηση που τα τελευταία χρόνια δεν έχει φέρει μειώσεις φόρου, όταν έχει φέρει 50 την τελευταία τετραετία? Όχι, δεν πάει το πει αυτό. Δεν πάει το πει. Ο κ. Τεμπονέρα έχει την άποψή του, δικαίωμά του. Δεύτερον, σας παρακαλώ λίγο όμως να απαντήσω. Επιτρέψτε μου. Ακούστε λίγο. Όταν έφεραμε το εργασιακό νομοσχέδιο, εμείς είπαμε ότι εμείς θα δούμε την αγορά και θα σταματήσουμε το κρυφτούλι σε αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, όταν μιλάγαμε για παράλληλη απασχόληση, πέσαν όλοι να μας φάνε. Όλοι να μας φάνε. Προσέξτε, εδώ ο κ. Τεμπονέρας είναι εργατολόγος και καλός. Προσέξτε. Στην ασφαλιστική νομοθεσία μπορούσες να γράψεις την παραπάνω ώρα, αλλά στην εργατική νομοθεσία έκλεινες τα μάτια. Δηλαδή τώρα εμείς λέμε ότι ξέρετε παιδιά, υπάρχει σοβαρή φοροδιαφυγή και έχουμε πετάξει τον προβολέα εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Και έρχεστε και λέτε εσείς που σχολιάζατε πρωτοσέλιδο, προσέξτε. Θυμάμαι μια Κυριακή πρωί βγαίνω στο Γιώργο τον Αυτιά, είχε κυριακάτικο πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Και βγήκε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνετε με τη φοροδιαφυγή και να και δε. Και τώρα που πάμε να πάρουμε μέτρο, προσέξτε, που πάμε, δεν θα βρω όλα τα βίντεο, θυμάμαι την εκπομπή του Αυτιά. Και έρχεστε, προσέξτε, και τώρα που παίρνουμε μέτρο, λέτε μα γιατί και κάνετε και δείχνετε. Τις εισφορές των επαγγελματικών θα τους αυξήσετε. Κύριε Τεμπονέρα, ξέρω ότι είστε διαβασμένος. Μιλάτε αυτή τη στιγμή για τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο 4387 του 16, ο 4387 του 16 μιλάει για άξιο ασφαλιστικών εισφορών. Νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεστε λοιπόν τώρα. Προσέξτε ποια ηρωνία. Προσέξτε ποια ηρωνία. Κύριε Ξενάκη, εκτίθεστε. Είναι ο 4670 του 20. Αυτές οι μεθόδοι δεν μετράνε σε μένα. Θα σας στείλω το πρωί. Κύριε Τεμπονέρα, ακούστε αυτόν τον τρόπο εκτίθεστε, είστε υπουργός, σε μένα δεν πιάνουν. Θα σας απαντώ, σε μένα δεν πιάνουν. Έχω κάνει θέατρα πιο πολλά χρόνια από εσάς. Ακούστε λίγο. Έρχεστε λοιπόν τώρα εσείς, κύριε Τεμπονέρα, να μου πείτε για τον νόμο Κατρούγκαλου που καταστρέψατε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία. Βγαίνετε το Πασόκ να μου πείτε το τέλος επιτυχήματος που το έκανε το Παπαδρέου. Έλεος πια. Έλεος. Σταματήστε το κρυφτούνι. Θέλω να σας βγάλω και μια είδηση. Κύριε Ξενάκη, είναι κρίσιμο να παρακαλώ αυτό. Έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό των Άνδρων τον Γεωργιάδη. Θα σας απαντήσω, κύριε Τεμπονέρα. Με τον Υπουργό των Άνδρων τον Γεωργιάδη τις επόμενες μέρες θα δεχθούμε τον κύριο Ζερβεσό να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Και φυσικά είμαστε σε αυτή τη συζήτηση για όλα τα θέματα. Όπως είχαμε και θέματα που απασχολούν και τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη που πινάκια στο 80% είναι υποθέσεις με τον ΕΦΚΑ και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, γιατί εδώ εμείς έχουμε μία αποστολή και έχουμε μία λαϊκή εντολή. Να δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις τώρα. Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν μικροπολιτική, είναι δικαίωμά τους και όλοι θα κρυθούμε στις επόμενες εκλογές. Πρέπει να το κλείσουμε το θέμα. Μια κουβέντα και είναι απαράδεκτο που κάνουν απεργία οι δικηγόροι. Ξεκινήσει η διαβούλευση, προτού πάνε καν να συνεννοηθούν με την εξουσία, πάνε και ταλαιπωρούν την κοινωνία επειδή ακριβώς έχουν το όπλο. Λοιπόν. Και στο όνομα μιας φοροδιαφυγής. Σφάξε με αγάπη. Να σε δω που θα βρεις δικηγόρο σε δικαστήριο. Όσο μας λέτε φοροπηγάδες και φοροπηγάδες και γίνεστε παπαγάλος της κυβέρνησης, είμαι πολύ ευτυχής, κύριε Κόνστα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω συνδικαλιστής ό,τι μέσο, όπως μου βάλει την πλάτη ο κ. Χατζηδάκης και διάφοροι βουλευτές, την πορεία που πήγαινα από το Σύνταγμα στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθώ για τον νόμο Κατρούγκαλου και φώναζα με την Τουντούκα. Τώρα αυτοί είναι οι ίδιοι που με βάζουν. Εγώ λοιπόν μπορώ να τα λέω για τον Κατρούγκαλο. Δεν ξέρω αν τα λένε άλλοι. Αυτοί που μου λέγανε κάνε τότε απεργία, 6 μήνες τότε απεργία κάναμε. Δεν μπορώ να μου λένε γιατί κάνω τώρα απεργία. Η Νέα Δημοκρατία και οι συνδικαλιστές τις ψήφισαν τις απεργίες το 2016. Λοιπόν, μην κάνετε τώρα. Να κάνετε τη διακριτική και το 2016. Όταν κάναμε την απεργία τότε όλοι λέγατε να πάμε με απεργία κατά του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, εγώ δεν θα απολογηθώ για τον Κατρούγκαλο. Θα απολογηθεί ο Χατζηδάκης για το τι έχει γίνει νέος Κατρούγκαλος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο κομμάτι της εκπομπής. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να αποφορτήσουμε και την κουβέντα. Δεν τελείωσε. Εμείς περιμένουμε να μας πείτε για τις αυξήσεις. Οι υπόλοιποι μένετε εδώ, γιατί έχουμε και το άλλο κομμάτι και το θέμα των συντάξεων θα μας πείτε τώρα που πλησιάζουν τη Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο των παρεμβάσεων. Να πάμε λίγο, γιατί τόση ώρα μιλούσαμε, κύριε Σπανάκη, όχι για τα του χαρτοφυλακίου σας, αλλά για το χαρτοφυλάκι του κύριου Χατζηδάκη. Δεν μπορώ εύκολα να ξεφύγω από τα αυτά πάνω. Αλλά επειδή είστε εφοριακός. Έχω διαβάσει για πολλά χρόνια φορολογικά και διαβάζω, μπορώ να σας πω, καθημερινά. Τώρα λοιπόν, πάμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το Υπουργείο Εργασίας με συγκινεί το ίδιο. Και μ' αρέσει. Και ειδικότερα με τον Άδων τον Γεωργιάδη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να δούμε, θα συγκινήσουμε καθόλου με τον Πάνο του Τσακλόγλου. Θα συγκινήσουμε καθόλου στους συνταξιούχους που μας βλέπουν με αυτά που θα ακούσουν τώρα, μας πείτε εσείς. Έχουμε δύο μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις. Μετά από 12 ολόκληρα χρόνια είδαν το 23 αυξήσεις. Οι συνταξιούχοι θα δουν νέα αύξηση. Τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί, που θα είναι η προκαταβολή της συντάξεως του Ιανουαρίου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα τα Χριστούγεννα θα έχουν προκαταβολή της συντάξεως του Γενάρη, που θα είναι μέσα και η αύξηση. Θα είναι 3%. Περίπου στο 3%. Και θα είναι όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Στο 3%. Και έχουμε για δεύτερη φορά μέσα στο 23, όσοι παίρνουν προσωπική διαφορά, που θα είναι μέχρι 200 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της συντάξεώς τους, υπάρχει μια κλίμακα, θα δουν το επίδομα της προσωπικής διαφοράς. Αυτά είναι τα νέα τα οποία θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Εμβόλυμη ερώτηση πριν γυρίσουμε συντάξεις. Αυτό το κομμάτι με την επιταγή ακρίβειας που ακούγεται, το επίδομα 200-250 ευρώ, όλα αυτά... το αφήνει ανοιχτό ο κύριος Χατζηδάκης, και από όσο το γνωρίζουμε, επειδή το ξέρουμε πολλά χρόνια και είναι συγκρατημένο συνήθως, μάλλον φαίνεται πως θα δοθεί. Για όλα αυτά, τα ζητήματα, ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο. Για όλα αυτά θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, και ως προς το διαδικαστικό κομμάτι, αλλά και ως προς τον τρόπο καταβολής, όταν και εφόσον είναι να γίνει. Ναι. Εντάξει, ένα είναι το ζητούμενο, ένα είναι το σίγουρο, ότι αυτή η κυβέρνηση που με το market pass, με τα στοχευμένα μέτρα, με την περίοδο της πανδημίας, με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, δεν πρόκειται να αφήσει απροστάτευτο κανένα νοικοκυριό, καμία οικογένεια. Λοιπόν. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό. Λοιπόν, τότε πώς προστατεύεται ένας συνταξιούχος, είτε παίρνει 600, 500, είτε παίρνει 1500 ευρώ, λέω τώρα εγώ. Προφανώς, αν παίρνει μια πιο μεγάλη σύνταξη, την οποία την έχει πληρώσει, δεν την παίρνει έτσι. Όταν θα πάρει αύξηση 3%, και ο πληθωρισμός τρέχει το μήνα που μας πέρασε με 3,89, ο δε πληθωρισμός τρόφι. 3,8, ο δε πληθωρισμός τροφίμων, που είναι σημαντικός, είναι κοντά στο 10%. Ήδη όσον αφορά τα... Και δεν έχει market pass πια, τελείως. Ήδη όσον αφορά τον πληθωρισμό των τροφίμων, που ναι, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε στο γενικό δείκτη πληθωρισμού τον 4ο χαμηλότερο δείκτη στην Ευρώπη. Στα τρόφιμα έχουμε επίσης μια στοχευμένη πολιτική. Πάνω από 634 προϊόντα σήμερα, για το επόμενο εξάμηνο θα έχουν μείωση, τιμών 5%, και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 1000 προϊόντα. Ήδη πάνω από 50 εταιρείες και για 35 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Έχουμε λοιπόν μια συνολική... Δεν καλύπτεται πάντως ο πληθωρισμός, ούτε με αυτό. Ακούστε. Ναι. Το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πειράζει. Όταν έχεις πληθωρισμό, και μάλιστα εισαγόμενο και προσωρινό, δεν φτάνει ένα μέτρο, χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων. Αυτό το πλέγμα μέτρων και το λάβαμε και το λαμβάνουμε, και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε και άλλα μέτρα. Ναι, αυτό δεν ξέρουμε, ναι. Προσέξτε ποιο είναι το σημαντικό. Ξέρουμε πού είναι η πηγή του προβλήματος. Γιατί δεν φτάνει να λέμε μόνο. Λέτε πως είναι εισαγόμενο. Άρα προσέξτε. Όχι, όχι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ναι. Πρέπει να δούμε και από πού δημιουργείται. Και αυτό εμείς το αναλύουμε, και όσον αφορά τα θέματα των γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή, και τα θέματα για την κλιματική κρίση, και τα θέματα με τους εργάτες γης. Είναι μια σειρά γεγονότων που φέρνει αυτόν τον πληθωρισμό. Και στο Υπουργείο Εργασίας, και θα σας το πω αυτό, γιατί πριν από λίγες εβδομάδες ήμουνα στην όμορφη Κυπαρισία και μίλαγα με νέους επιχειρηματίες που έχουν θερμοκήπια. Ναι, εδώ στο Υπουργείο Εργασίας κάνουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά, προκειμένου να δούμε τα θέματα των ελληνικών προϊόντων και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. Πάντως, να συμφωνήσουμε ότι αυτά που είπατε δεν καλύπτουν το μέγεθος των αυξήσεων, και δεν καλύπτουν σε αγοραστική δύναμη τους ανθρώπους οι οποίοι, ειδικά αυτούς που βρίσκονται σε πιο χαμηλά εισοδήματα. Δεν μιλάω για αυτούς που είναι σε πιο υψηλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και στο παρελθόν λάβαμε στοχευμένα μέτρα για αυτούς που λέτε. Άρα και μάλιστα γίναμε και δέκτες σκληρής κριτικής. Γιατί δεν πήγαμε σε μείωση φορολογικών συντελεστών, όταν βλέπαμε άλλα κράτη όπως η Ισπανία, που έφερνε μείωση των φορολογικών συντελεστών, ακόμα και είδαμε ότι δεν πηγαίνει τελικά στον καταναλωτή. Για εμάς προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε σε εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα, τις προϋποθέσεις, το να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την προσωρινή κρίση. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Προσέξτε, είμαστε σε μια συγκυρία όπου οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να δουν τις τιμές των τροφίμων κυρίως να πέφτουν, ακριβώς λόγω των επιπτώσεων και της κλιματικής αλλαγής και των μεγάλων καταστροφών που είχαμε στη Θεσσαλία και στις υπόλοιπες περιοχές, ακριβώς λόγω της μεγάλης ανατερχής που υπάρχει λόγω του μεγάλου ενεργειακού κόστους και λόγω βεβαίως των πολεμικών συγκρούσεων που υπάρχουν και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές, αλλά πιθανότατα θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Τι θα περίμενε λοιπόν κανείς? Θα μπορούσε να δει έστω και περιστασιακά μέτρα, θα λέγα εγώ, πιο μόνιμου χαρακτήρα. Παρεμβάσεις, εν πάση περιπτώσει, από πλευράς της πολιτείας, προκειμένου να μπορέσουν οι τιμές όχι να μειωθούν κατά 5% που ακούμε αυτή τη στιγμή σε ορισμένα έτη κατανάλωσης, αλλά να υπάρχουν οριζόντια και διαρκή μέτρα τα οποία θα μπορούν να ελαφρύνουν το εισόδημα των πολιτών. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με τη μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, ή τη μείωση, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Έχει να κάνει και με συμμετέχειες αυξήσεις στο εισόδημα των πολιτών, αυξήσεις της συντάξης, οι οποίες θα ήταν σαφώς μεγαλύτερες από το 3% που υπολείπεται βεβαίως του πληθωρισμού, αυξήσεις τους μισθούς μέσω αύξησης του κατώτατου μισθού που θα μπορούσε να πράγματι ενισχύσει αυτούς που πλήττονται περισσότερο. Ξέρετε, από τη συνθήκη αυτή πλήττονται τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και αυτή είναι και πιο άδικη φόρη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά οι έμεσοι φόροι που πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν. Δεν απασχολούν φαίνεται την πολιτεία. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν παρεμβάσεις όπως. Θα μπορούσαν να ανεβούν οι μισθοί στο ύψος του πληθωρισμού. Λέω ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν παρεμβάσεις, όχι απαραίτητα μέσω της νομοθέτησης. Το ζήσαμε. Κύριε Κώστα, στην Τουρκία με πληθωρισμό 80%. Είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση, πρέπει να σας πω. Γιατί ο μέσος όρος κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ευρώπη είναι περίπου στο 52%. Δεν αλλάζεται θέμα τώρα. Καθόλου δεν αλλάζεται θέμα. Ο βασικός μοχλός, κύριε Κώστα, πρέπει να σας πω, που η υπόλοιπη Ευρώπη έχει μεγαλύτερους μισθούς από την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι άλλο από τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι, εδώ είμαστε στο 22%. Εδώ είμαστε στο 22% ή στο 23%. Ξέρετε πολύ καλά γιατί όχι, κύριε Κώστα. Εκεί δεν είχαν μνημονιακές πολιτικές που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Δεν είχαν απορρίθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δεν είχαν περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων όπως ο νόμος Χατζηδάκη πριν από λίγους μήνες κ.ο.κ. Όλα αυτά λοιπόν, εφόσον συνεχίζεται, αύξηση του πραγματικού μισθού δεν πρόκειται να υπάρχει. Λένε ότι ο πραγματικός μισθός κατά μέσο όρο έχει μειωθεί στο 7,4%. Άρα, όπως βλέπετε, οι αυξήσεις που συζητάμε για 3 και 4 και 5% υπολείπονται κατά πολύ τη συρρήκνωση του εισοδήματος των πολιτών, τη μεγάλη πλειοψηφία. Αν αυξηνόντουσαν λοιπόν οι μισθοί, αν υπήρχε μια στοχευμένη πολιτική που θα μπορούσε να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών με συνδυασμό μέτρων και μείωση των φορολογικών συντελεστών και αύξηση στους μισθούς και αύξηση της συντάξης, αλλά και ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που θα διαχέεται πράγματι στην υπόλοιπη κοινωνία και όχι ένα μοντέλο το οποίο θα αφορά 3, 5, 15 εταιρείες αυτή τη στιγμή, είτε με πόρους που είναι εσωτερικοί, δημόσιες επενδύσεις, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι, κύριε Κώστα, το αφήγημα ότι αν ενισχύσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο πλούτος αυτούς θα μοιραστεί, έχει καταρρεύσει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Μην το επικαλείστε πια. Μην το επικαλείστε. Τα trickle down economics, ξέρω να ξέρετε, επειδή κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ, τα έχουν καταγγείλει ως παροχημένα όλοι οι οικονομολόγοι και όλοι οι οικονομικοί όλου του κόσμου. Την αντίληψη, πιο πράγμα για να σας απαντήσω, ότι αν βοηθήσω τις μεγάλες επιχειρήσεις και σωρεύσω πλούτο, αυτός ο πλούτος θα διαχυθεί. Δεν επιβεβαιώνονται, κύριε Κώστα, αυτό. Δεν επιβεβαιώνονται. Δουλεύουν μόνος, δουλεύουν με μικρότερες επιχειρήσεις. Λέω λοιπόν ότι εδώ. Δεν δουλεύει, δηλαδή πώς το λένε. Λέω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο παραγωγικό στη χώρα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λέγαμε προηγουμένως, η μισθωτή εργασία, οι δυνάμεις της εργασίας να στηριχθούν. Αυτό δεν συμβαίνει. Και τα αποτελέσματα με την ίδια συνταγή, επιτρέψτε μου να σας πω, θα συνεχίσουν να είναι τα ίδια. Λοιπόν, κύριε Ξεκαλάκη, να ακούσουμε και εσάς με προτάσεις πιο συγκεκριμένες, αν γίνεται, πέρα από τον καταγγελτικό λόγο. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί και προεκλογικά. Εσείς έχετε πει τρία πράγματα που θυμάμαι σίγουρα. Για τους συνταξιούχους έχετε πει για το ΕΚΑΣ, για παράδειγμα. Εμείς είχαμε πει για το ΕΚΑΣ, είχαμε πει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, για να μπορέσουν όλοι να ανταπεξέλθουν σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία όπου η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει φτάσει να είναι η δεύτερη χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επειδή θέλω να μιλάω με στοιχεία, πράγματι η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα προβεί σε μείωση μείον 5% σε κάποια βασικά προϊόντα της καθημερινότητάς μας. Όμως το τελευταίο διάστημα, και έχω εδώ τον πίνακα της Eurostat, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, μεσοσταθμικά, οι μειώσεις είναι μείον 25%. Πού οφείλεται αυτό? Έχουν νικήσει την ακρίβεια, δηλαδή. Δεν έχουν πληθωρισμό. Είναι μείον 25% τα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα από την Eurostat. Δηλαδή στα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής. Μπορεί να πουλάνε ψυγεία, κύριε Σπανάκη. Πάντως η φέτα, το γάλα και το κρέας είναι πολύ φθηνότερα σε όλη την Ευρώπη. Με πολύ καλύτερους μισθούς. Για να έρθω και σε αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Όλο το προηγούμενο διάστημα. Για ποια χώρα, όλο το προηγούμενο... Για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Για όλες. Φέτα, κύριε Στανάκη. Η φέτα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Για όλες τις χώρες. Όπου θέλετε. Με Ολλανδία, με Γερμανία, με Γαλλία. Όπου θέλετε. Θα απαντήσω μετά. Φρέσκα θαλασσινά στην Ελλάδα συν 34,4%. Που νομίζω ότι έχουμε φρέσκα θαλασσινά εδώ πέρα. Μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 15,7%. Ξέρετε πόσες κατηγορίες έχουν φρέσκων θαλασσινών. Ελαιόλαδο, από φαγητό γνωρίζω καλά. Ναι, ναι. Ξέρετε πόσες κατηγορίες μην διακομωδούμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σεβαστείτε τουλάχιστον τα προβλήματα που έχουμε ως κοινωνία. Λοιπόν, στο ελαιόλαδο, συν 6,2% στην Ελλάδα, μείον 10,4% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat. Είναι 19-22 γιατί δεν έχουμε τα φετινά στοιχεία. Δεν έχουμε τα φετινά στοιχεία. Λοιπόν, αυτό όμως που σας είπα πριν για το μείον 25% είναι καινούρια στοιχεία. Είναι σημερινά δεδομένα. Η κυβέρνηση λοιπόν όλο το προηγούμενο διάστημα, επειδή τη βόλευε, επέτρεψε να εξελιχθεί ένα κύμα αισχροκέρδειας που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση στην καθημερινότητά μας. Γιατί μέσα από εκεί βρήκε χρήμα. Όταν το 60% των εισπρακτέων φόρων προέρχεται από τους έμεσους φόρους, αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί για τη μέση ελληνική οικογένεια που δεν είναι ονάσιτης. Πρόταση. Εμείς έχουμε πει καταρχάς ότι πρέπει... Πρόταση συνολική για τα εισοδήματα γενικότερα. Για τα εισοδήματα. Και, εμείς και για την αγοραστική δύναμη, για την ακρίβεια. Ναι. Για την εμείς δύναμη. Πιστεύουμε ότι και οι αυξήσεις πρέπει να πάνε στα επίπεδα του πληθωρισμού και βεβαίως επιμένουμε στη θέση μας για μείωση του ΦΠΑ, η οποία όμως θα συνοδεύεται και από ελέγχους στην αγορά. Θα μου πει ο κύριος Σπανάκης τον τελευταίο καιρό... Η Δημαία ενεργοποιήθηκε και υπάρχουν πρόστιμα αυτή τη στιγμή. Τώρα ενεργοποιήθηκε. Και βέβαια είναι ανίσπρακτα αυτά τα πρόστιμα. Όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2022... Το λέω σαν είδηση απλώς. Ορίστε. Από τις δύο εταιρείες που ναι. Φάγαν το πρόστιμο των 1 εκατομμυρίου ναι. Και μία πήγε και το πλήρωσε. Μάλιστα. Ωραία. Η άλλη θα πάει στην δικαστήρια όμως. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια και πλήρωσε 1 εκατομμύριο. Λοιπόν. Όταν άμα λοιπόν πέρυσι το 2022. Δεν πλήρωσε άλλο εκατομμύριο. Κύριε Κόνστα, η ακρίβεια τώρα ήρθε. Ναι, επίσης, βρε, αν την είχαμε αναχαιτήσει. Αν αυτή βγάλει 5 εκατομμύρια, ας πληρώσει και ένα σου λέει. Λέω τώρα, εγώ σκέφτομαι. Προφανώς. Το θέμα είναι και πόσα βγάζει. Προφανώς. Με αυτά που πληρώνει 1 εκατομμύριο. Όλοι έχουν τα εκατομμύρια να τα δίνουν δεξιά και αριστερά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν απασχολούν κόσμο, δεν ξοδεύουν λεφτά. Εντάξει, είναι ωραίο. Κακώς φάγουν το πρόστιμο δηλαδή. Αυτό δεν λέω αυτό. Λέω όπου εντοπίστηκε. Πώς τα λέτε, πάντως εγώ αυτό κατάλαβα. Το πρόστιμο, κύριε Τεμπονέρα. Σε τόσο λίγες εταιρείες έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να ακούω Σιριζέους να μου διδάσκουν οικονομικά. Αρχίζω και εκνευρίζομαι πια. Το πρόστιμο πήγε. Μπορεί να ξέρουν κάποιοι. Και ο αρχηγός σας ακόμα χειρότερα. Ο μόνος που ήξερε οικονομικά έχει παρεκκλίνει. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Το πρόστιμο μπήκε επειδή στα σούπερ μάρκετ υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους. Έτσι εντοπίστηκαν τα πρόστιμα. Πέρσι δεν υπήρχε. Πέρσι δεν υπήρχε, κύριε Κώστα. Πρόπερσι δεν υπήρχε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σε άλλη χώρα ζούμε. Το σούπερ μάρκετ στην Γερμανία ή στην Ολλανδία. Γιατί, για παράδειγμα, η τιμή εκεί είναι πιο χαμηλή από την Ελλάδα. Ποιο σας το είπε ότι το λάδι είναι πιο φθηνά εκεί. Πιο φθηνά, κύριε Κόνστα. Τα στοιχεία του Eurostat μας το είπαν. Όταν αυτά δεν τα πιστεύετε. 19-22 ήταν τα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ ήταν κυβέρνηση. Και για να κλείσω και να του δώσω πάσα, γιατί πρέπει να απαντήσει ο κύριος Πανάκης, να πω ότι πράγματι το 2011 σε πολύ διαφορετικές συνθήκες για τη χώρα μπήκε ένας άδικος κεφαλικός φόρος, αναφέρομαι στο τέλος επιτιδεύματος, και τότε και εγώ ως τεχνικό επιμελητήριο το είχαμε πολεμήσει αυτό. Πλέον δεν έχουμε μνημόνια και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παραμένει το τέλος επιτιδεύματος. Και για να κλείσω, να του δώσω και την πάσα για να πάρουμε και την απάντηση που περιμένουμε με αγωνία και οι τηλεθεατές την περιμένουν. Το πρώτο που θα ήθελα να μας απαντήσει, ανεξαρτήτως νόμων, δεν με ενδιαφέρει, είναι αν θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές μας εισφορές, κύριε Σπανάκη. Θα το δείτε στην πορεία. Όχι, θέλω να μου το απαντήσετε. Λοιπόν, τώρα είστε δημοσιογράφος ή εκπρόσωπος του Πασόκ? Εκπρόσωπος κόμματος είμαι. Αλλά είμαι και μηχανικός, που πληρώνω τις εισφορές. Αδέλφου σας. Επειδή και η γυναίκα μου είναι μηχανικός. Λοιπόν, να πείτε στους αδέρφους σας ότι το τέλος με τη δερματολογία. Είστε κυβέρνηση 12-15-19-23. Το τέλος επί τη δερματός. Το έφερε το Πασόκ. Να το πείτε αυτό. Τι κάνατε εσείς? Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Σταματήστε με την δερματολογία. Και τώρα εσείς παίρνετε τον νόμο Χατζηδάκη και μας αποτελειώνετε. Τελειώσαν οι εκλογές. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Πείτε μας αν θα αυξήσετε τις εκλογές. Πάμε λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα? Τελειώσαν οι εκλογές, δεν πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Θα έχουμε ευρωεκλογές και θα δείτε και εκεί την απάντηση. Λοιπόν, πάμε. Ακούστηκαν, δεν είναι αλαζονία, αλλά δεν μπορώ όμως να πω. Σας έφαγε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εντάξει, ναι. Με 8 περιφέρειες συν 4 δεν καταλαβαίνω. Α, 8 συν 4. 8 συν 4, ναι. Δημιουργικά μαθηματικά. Πάμε. Ακούστηκα κάποιες ανακρίβειες και θέλω να απαντήσω. Πρώτον, ο μέσος μισθός τα τελευταία 4 χρόνια αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε? Αν μου πείτε τώρα ότι δεν αυξήθηκε. Μισό λεπτό, κύριε Τεμπονέρα. Τα λεφτά στην τσέπη μας αυξήθηκαν ή μειώθηκαν? Να κάνουμε μια ειλικρινή μισέτο. Τα λεφτά στην τσέπη μας αυξήθηκαν. Κύριε Ξενάκη, συγγνώμη. Κύριε Ξενάκη, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Εάν λοιπόν διαφωνείτε, πείτε το μου να μου πει άλλη φορά. Αν είναι ο Τεμπονέρας και ο Ξεκαλάκης, θα πω δεν πάσω. Συγγνώμη, αυξήθηκε ο μέσος μισθός? Ναι ή όχι? Ο μέσος μισθός. Πείτε στους τηλεθεατές που σας ακούνε. Μα έχουμε μείωση 50 φόρους. Ο πραγματικός τους μισθός μετράει μέσος. Αυξήθηκε ο μέσος μισθός, ναι ή όχι? Ο πραγματικός, εσείς απαντήστε μου. Κύριε Σπανάκη, ο μέσος πραγματικός μισθός αυξήθηκε, κύριε Σπανάκη. Πριν που είπε κάτι ο Ζερβεσός, του είπα στον προγραμματισμό σου, εγώ θα συμβάλλω σημαντικά. Δεν του πάω. Λοιπόν, εδώ πάμε συγκεκριμένα. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε, ναι ή όχι? Ο πραγματικός αυξήθηκε, ναι ή όχι? Και ο πραγματικός. Η αγοραστική δύναμη μειώθηκε, ναι ή όχι? Ακούστε λίγο. Η αγοραστική δύναμη μειώθηκε, ναι ή όχι? Λοιπόν, ακούστε. Έχετε καταλάβει ποια είναι η διαφορά? Ο κόσμος μας ακούει. Ο κόσμος μας ακούει. Ο κόσμος ζει, κύριε Σπανάκη. Εσείς ζείτε στον κόσμο σας, αλλά ο κόσμος ζει σε μια κοινωνία. Κύριε Ξεκαλάκη, θερμή παράκληση, όχι άλλη παρέμβαση. Για να ακούω. Ο μέσος μισθός έχει μάθει έτσι και ο Ξεκαλάκης. Είναι πρόκληση. Έτσι κάνει. Και μετά χάνει τις εκλογές και μιλάει για μαρτύρες. Ακούστε λοιπόν, δεν αλλάζει κανάλι με εμάς. Ακούστε λίγο. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε. Βασικός κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μισθός να πάει στα 1.500 ευρώ και θα πάει. Ως διαμαγεία. Και θα πάει. Αλλά τα έξοδα του στοιχείου να πάνε στα 2.000 ευρώ. Και θα πάει. Δεύτερον, έχουμε επίσης έναν βασικό στόχο και είναι ένας κυρίαρχος στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας να πάει η ανεργία στο τέλος της δεκαετίας στο 8% και σήμερα είμαστε στο 10%. Και αυτό θα το πετύχουμε. Με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Ακούστηκαν λοιπόν. Μορφές, έχετε 320.000 εργαζόμενους λιγότερους εδώ και μια δεκαετία. Από Κύπρο έχουν φύγει 320.000 άνθρωποι. Δεν πειράζει. Α, σας ενοχλούν, εγώ τα πω. Τρίτον, ακούστηκαν για τα δημόσια έσοδα και για την ίσπραξη από τους... έχετε αναφέρει 4 φορές σήμερα στη συζήτηση το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Ακούστε λίγο. Το πραγματικό εισόδημα ξέρετε από τι εξαρτάται? Βεβαίως. Από την κατανάλωση, βεβαίως, από τις επενδύσεις, ναι, από τις εξαγωγές και από τις εισαγωγές. Εμείς λοιπόν καταφέραμε και αυξήσαμε την κατανάλωση. Τι λέτε? Αυξήσαμε real estate, κάνατε real estate και κόκκινα δάνεια. Από εκεί τα έσοδα τα οποία έχετε. Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Τουρνάρας το λέει. Ο κύριος Σιμίτης τα λέει. Μου επιτρέπετε να σας απαντήσω. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με, είναι βασική πράξη ευγένειας. Ευγένειας, να ακούσετε. Βεβαίως, ακούω. Αυξήσαμε την κατανάλωση. Όχι. Αυξήσαμε τις επενδύσεις. Γιατί? Τα σπίτια του κόσμου πήρατε. Γιατί η χώρα έχει μια υπεύθυνη κυβέρνηση και δεν έχει την κυβέρνηση που έκλεισε τις τράπεζες, που έβαλε τους συνταξιούχους στους ουρές, στα ATM και βγαίνει σήμερα ο πρόεδρός σας να παίξει ότι είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Εντάξει. Και θα σας κρίνει. Και ο κόσμος ξέρει τι σημαίνει Πασόκ, ξέρει τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό έδωσε αυτή την ισχυρή λαϊκή εντολή στο Μητσοτάκη. Όμως εδώ οφείλουμε να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Είπε προηγουμένως ο κύριος Ξενάκης για τις συντάξεις. Ναι. Κύριε Ξενάκη, επειδή, είναι μικρό μισό λεπτό. Μετά από 12 χρόνια το ότι έχουμε αυξήσει τις συντάξεις οφείλεται στο ότι η οικονομία μας πατάει στα πόδια της. Στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κώστα, εσείς που κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ. Ποιο νόμο εφαρμόζεται? 50% του πληθωρισμού και 50% της ανάπτυξης. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, θα είχαμε αυτά τα ποσοστά ανάπτυξης. Σας ερωτώ, αν δεν είχαμε το Μητσοτάκη, θα είχαμε αυτά τα ποσοστά ανάπτυξης. Ο νόμος που εφαρμόζεται. Ο νόμος, δικό σας είναι ο νόμος. Ωραία, πάμε λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Ξενάκη. Και κλείνω εδώ. Μπράβο. Τι λέει λοιπόν ο νόμος? Λοιπόν, μισό λεπτό, το λέω. Ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τι λέει? Ακούστε λίγο. Τι λέει ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ? Ότι η αύξηση των συντάξεων θα πάει με το 50. Τώρα μπορώ να μιλήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε. Τι λέει ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ? Η αύξηση των συντάξεων θα πάει με το 50% του πληθωρισμού και το 50% της ανάπτυξης. Ωραία. Ο πληθωρισμός 50% πες ότι είναι παρότι για να έχουμε τον τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, κάτι έχουμε κάνει καλά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεύτερον, αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, θα είχαμε αυτό το ποσοστό ανάπτυξης? Ρωτώ. Άρα λοιπόν, μην προσπαθείτε να μηδενίσετε, να κινδυνολογήσετε πάνω σε μια πολιτική που είναι συγκεκριμένη. Είναι το κάνατε και προεκλογικά. Είδα το αποτέλεσμα. Θέλετε να πάμε σε μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Θέλετε να μιλήσουμε για τα τεκμήρια και αν είναι μαχητά και ποιες κατηγορίες. Θέλετε να μιλήσουμε για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα. Θέλετε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα. Να μιλήσουμε. Το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Τεμπονέρα. Τα 15 δις πείτε μας τώρα που έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Από πού? Αλλά ξέρετε τι έχετε πάθει, κύριε Τεμπονέρα. Σας είπε το ελεκτικό συνέδριο ότι δεν περιγράφεται το έργο σας. Ξέρετε, αφού στριμώθηκε στην απάντησή μου, τώρα αλλάζει θέμα. Αυτό μαθαίνουμε. Τώρα που δεν μπορεί να απαντήσει αυτά που σου λέω, αλλάζει θέμα. Κύριε Υπουργέ, εδώ δεν μα έχετε απαντήσει στο θέμα τη αρμοδιότητά σα. Κάνει ένα μάτι 5-0. Για τις ασφαλιστικές εισφορές θα μου απαντήσετε. Νόμος Κατρούγκαλου. Πείτε μου όμως. Θα τον εφαρμόσετε? Θα αυξηθούν ή όχι οι ασφαλιστικές εισφορές? Θα αναμένετε στο ακουστικό σας. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι μια είδηση. Κύριε Ξάκη, είναι μια είδηση αυτό. Ότι θα αναμένουμε και ότι η πιθανότητα κυβέρνηση θα αυξήσει κατά 4% τις ασφαλιστικές εισφορές για 1,3 εκατομμύρια επαγγελματίες και αγρότες από 1η-1η του 24. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε και πέρσι να παγώσουν οι αυξήσεις για όλους τους επαγγελματίες και για τους αγρότες. Για να είμαστε καθαροί. Να τα πείτε στους συντρόφους. Παράκληση θερμή, μια που έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί που φεύγουν ή που παράκληση, για να μην το. Είπαμε να μην συζητήσουμε πολύ ώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πήγατε χθες, δεν μας είπατε. Πήγατε για τον κύριο Σιμίτη στην εκδήλωση στη Τιμή. Δεν μας απαντήσετε, πήγατε. Πήγε ο υπουργός του. Ο υπουργός του πήγε. Όχι, ρωτάω τον ίδιο. Εσείς πήγατε? Εγώ δεν πήγα, όχι. Α, μάλιστα. Αφού πήγε ο πρωθυπουργός, καλύπτει τους πάντες. Και ο υπουργός του. Αν έχετε τέτοια αγωνία. Ρωτάω έτσι από ενδιαφέρον. Στην κυρία Γιαννάκου πήγατε για να ξέρετε βλέπετε το Σαββατοκύριακο, γενικά για να μπούμε σε πιο ειδικά πράγματα, βλέπετε το Σαββατοκύριακο μπορεί, έτσι όπως έχουν ξελθεί τα πράγματα, να βρεθεί κάποια λύση ή θα πάμε σε διαζύγια? Αυτό δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς. Υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία αυτή τη στιγμή. Προφανώς υπάρχει ένα ιστορικό ζήτημα και διαφορές και όσον αφορά την εκτίμηση και ιδεολογικές διαφορές, θα έλεγα εγώ. Κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να υπάρξουν βιαστικές αποφάσεις. Υπάρχει ένα συνέδριο μπροστά και τα κόμματα στην αριστερά πάντα λύνουν συντεταγμένα τις διαφορές τους και τις ιδεολογικές και τις προγραμματικές, αλλά και τις ταυτοτικές, θα έλεγα εγώ. Έχει ανάγκη συγκρότηση πολιτικής ταυτότητας στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κρίση ταυτότητας αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι καθαρό. Το λέμε σε όλους τους τόνους. Αλλά θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε μέσα από μια συνεδριακή διαδικασία. Τέλη Φλεβάρη έχουμε το συνεδριό μας. Εκεί μπορεί να δει κανείς το συνολικό πολιτικό σχέδιο και να δει αν χωράει και αν μπορεί να το υπηρετήσει ή όχι. Και να πάρει τις αποφάσεις του. Πρόορες αποφάσεις αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι, αν θέλετε, βιαστικές. Η Κεντρική Επιτροπή θα επιβεβαιώσει την ημερομηνία του συνεδρίου. Η εισήγηση της πολιτικής γραμματείας έχει ορίσει ξεκάθαρη ημερομηνία, τέλη Φεβρουαρίου. Θεωρώ ότι αυτονοήτως δεν υπάρχει κάποιος λόγος το συνέδριο να πάει παραπίσω, θα πρέπει να γίνει τις ημερομηνίες αυτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που πραγματικά συγχωνεύει πολλές αριστερές απόψεις, δηλαδή δεν είναι μονολυθική η ταυτότητα. Όπως και όλα τα κόμματα, βέβαια. Ναι, δεν είναι κουκουέ, ας πούμε, έτσι, είναι ένα πιο ανοιχτό αριστερό. Μιλάω για τα κόμματα πλήρου κουκουέ. σήμερα η κριτική που ακούγεται είναι πολύ προσωπική και πολύ ενοχοποιητική. Δηλαδή, ακούγονται από τον κύριο Σκουλέτη πράγματα, ακούγονται από τους συντρόφους σας πράγματα, τα οποία προσβάλλουν και προσωπικότητες, αλλά μιλάνε και για ύποπτες κινήσεις. Δεν είναι δηλαδή ιδεολογικό το πρόβλημα. Κύριε Κόνστα, ήμουν από εκείνους που είχαν υποστηρίξει το καλοκαίρι που μας πέρασε, ότι αμέσως μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα έπρεπε να πάμε πρωτίστως σε ένα συνέδριο απολογισμού και αυτοκριτικής και μετά να γίνει η προεδρική εκλογή. Προφανώς δεν έγινε αυτό. Ήταν ένα στρατηγικό λάθος κατά την άποψή μου. Και η προεδρική εκλογή ήταν αδύνατον να λύσει υπαρκτές διαφορές ή και να κάνει μια αυτοκριτική, αν θέλετε, που έπρεπε να ξεκινήσει όχι από το 2019, αλλά από το 2012. Υπό την έννοια ότι κλείνει ένα ιστορικός κύκλος και έπρεπε αυτός να αποτιμηθεί στο σύνολό του για να υπάρχουν κρίσιμα συμπεράσματα και να οριστούν, αν θέλετε, και σταθερές του μέλλοντος. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Ο τρόπος εκλογής δεν είναι το μείζον. Το αν θα αφομοιώσει κάποιο ή τα 140.000 μέλη ή τα 50.000 μέλη έχει να κάνει με το αν ο κομματικός φορέας είναι ισχυρός και μπορεί να εμπλέξει τα μέλη αυτά σε μια κομματική καθημερινότητα. Αυτό είτε γίνει η εκλογή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι ζήτημα του κόμματος, αν μπορεί να το εξασφαλίσει και να το προωθήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάφορες δηλώσεις μιλάτε εσείς ή μόνο στις εδρίες των οργάνων, για να καταλάβω. Βεβαίως, φυσικά, είμαι σε επικοινωνία. Να ρωτήσω λοιπόν ένα θεσμικό. Όταν βγαίνει η κυρία Τζάκη, το θυμήθηκα τώρα, και λέει χωρίς δισταγμό. Μία άποψη θα μου πει κανείς, αλλά είναι θεσμικός ρόλος. Γιατί έπρεπε να το χρησιμοποιήσει τόσο έντονα. Αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τον διαγραφών είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν είναι η Κεντρική Επιτροπή. Μια γνώμη θα διατυπώσει και εκεί νομίζω ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας πρέπει να λάβει υπόψη της και τη μεγάλη εικόνα αλλά και τη συγκυρία. Να καταλάβουμε δηλαδή και να δούμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα κατακριματισμό την ώρα που, για παράδειγμα, υπάρχουν ανοίγματα και του κ. Μητσοτάκη προς το κέντρο ή στείνονται κεντροδεξιά μέτωπα. Τη στιγμή λοιπόν αυτή, και κάνω μια έκκληση προς όλους, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα και αν αυτό ή όποια διάσπαση ή όποιος κατακριματισμός ευνοεί τελικά ή επεκτείνει την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις σας. Να είστε καλά. Εσάς, Υπουργοί, ευχαριστούμε και τον Κώστα Κατρούγκαλο και τον Γιώργο Τεμπονέρα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Πάμε στις δικές παρεμβάσεις. Ξεκινάμε με την κυρία Μαρία από τη Δάφνη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Σας ακούμε, παρακαλώ. Με μένα μιλάτε τώρα. Ναι, ναι, με εσάς. Ναι. Θα ήθελα να πω, κύριε Ξενάκη, έχουν βγάλει ένα νόμο έκτρωμα. Το νόμο ότι από το 2004 οι περίληπτοι ηλικιωμένοι και αυτοί με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, οι οποίοι παίρνουν ψίχουλα και οι μεν και οι δε, θα δίνουν τα λεφτά μόνο σε κάρτα. Δεν θα έχουν δηλαδή καθόλου μετρητά. Δηλαδή τώρα εγώ ας πούμε 67 χρονών και κάνω την αίτησή μου του υπερήλικα και σε ένα χρόνο βγει η ταξί μου και θέλει ο Θεός να πάω 90. Θα είμαι 22 χρόνια χωρίς ένα ευρώ στην τσέπη. Ναι. Τι ξεγύμνομα είναι αυτό. Γιατί και αφορώ πως όλα τα πρωινά τα κανάλια που έχουν την ενημέρωση και τα βραδινά που τους παρακολουθώ δεν το έχει αναφέρει ποτέ κανένα. Ότι θα παίρνετε τη σύνταξη στην κάρτα σας και όχι μετρητά, αυτό. Ναι. Και γιατί πρέπει να τα πάρετε μετρητά. Γιατί πρέπει να τα πάρουμε. Γιατί άμα θέλω στο παιδί του να αγοράσω μια τσίχλα, δεν θα δεχτούν την κάρτα. Συγγνώμη, γιατί πάω στη Λαϊκή να πάρω ένα ματάκι μαϊντανό που έχει 50 λεπτά και δεν δέχονται την κάρτα. Κυρία Μαρία, με αυτή την κάρτα δεν μπορείτε να πάρετε μετρητά εσείς. Από την τράπεζα. Όχι, είναι μόνο για αγορέ. Μόνο για χρήση πλαστικού χρήματος. Δηλαδή, εγώ αν 20 χρόνια θα είμαι εντελώς άφραγη, δηλαδή ολόγυμνη. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, δεν το ήξερα. Δηλαδή και εμείς οι υπερήλικοι ηλικιωμένοι, ναι, είμαστε οι μανάδες σας, οι πανεράδες σας. Ναι, κυρία Μαρία. Και το ευχαριστώ που σας μεγαλώσαμε. Ναι. Είναι πάρει 3,88 και ούτε ένα ευρώ τσέπη και ζήσε μέχρι να ψοφήσεις. Μα δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, κύριε Κώστα. Αυτό με την κάρτα δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, ότι ισχύει έτσι, ότι μόνο με την κάρτα. Ψάξτε το και παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνετε μεγάλο θέμα. Διότι εγώ που έχω μιλήσει με πολλούς της κατηγορίας μου. Για το επίδομα λέει, για τη σύνταξη. Για το ΚΕΑ λέει. Το επίδομα και το ΚΕΑ και τη σύνταξη του ΟΠΕΚΑ των υπερήλικων. Γιατί υπάρχει μια κάρτα, δηλαδή αυτή δεν είναι κάρτα τράπεζα, συγγνώμη, η οποία έχετε στα χέρια σας. Όχι, είπαν ότι δεν θα δίνονται μετρητά, θα δίνονται μόνο σε προπληρωμένη κάρτα. Σε προπληρωμένη κάρτα. Που σημαίνει μόνο για αυτό. Κύριε Μαρία, αφήστε να το δούμε. Μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι. Αφήστε να το δούμε. Είναι ακριβώς έτσι. Το έχω ψάξει, κύριε Κώστα, κύριε Ξενάκη. Το έχω ψάξει. Θα το δούμε, κύριε Μαρία. Και πιστέψτε με ότι μετά τις γιορτές, ναι, αν συμβεί αυτό, θα βγούμε όλοι ηλικιωμένοι από όλη την επαρχία. Όλοι θα βγούμε στο σύνταγμα. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό πάντως. Λοιπόν, θα το δούμε, κύριε Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα το δούμε, Χρήστο, γιατί πραγματικά και εμένα μου κάνει μια εντύπωση αυτό. Η προπληρωμένη κάρτα είναι κάρτα. Έχει μέσα. Την οποία δεν μπορεί να την πάρει να τη χρησιμοποιήσει στη λαϊκή, όπως λέει. Δεν μπορεί. Στη λαϊκή καταρχάς μπορεί. Κατά δεύτερον, δεν σου απαγορεύει να πα στο ATM να τραβήξει. Αυτό λέω. Αν μπορεί να πάρει χρήμα του ATM. Μπορεί το μάθημα αυτό, το κοιτάξουμε. Το κοιτάξει. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πρόδρομο από την Ελευσίνα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, σε εσάς και στον κύριο Στούμπο και στον κύριο Κόνστα. Ορίστε. Παρακολουθώ την εκπομπή σας, την ωραία αυτή, με την όμορφη παρέα. Και ειλικρινά σας μιλάω από την καρδιά μου, είμαι συνταξιούχος 70 ετών, πρώην μέλος του Πασόκ. Ντρέπομαι, όνειδος και έσχος να γινόμαστε στουρθοκάμιλοι. Δηλαδή, ένας εργάτης να δηλώνει περισσότερα από το μηχανικό, από το δικηγόρο, από τον γιατρό, από τον ηλεκτρολόγο, από τον υδραυλικό. Γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Ξενάκη. Είναι έσχος. Υδραυλική, με 2-3 αυτοκίνητα, με τζιπ, με πολυκατοικίες, με διαμερίσματα, έρχονται για 5 λεπτά και παίρνουν 100 και 200 ευρώ για μια επίσκεψη. Πιο ακριβά από το Γιακούμπ. Ηλεκτρολόγοι το ίδιο. Ποιος γιατρός δίνει απόδειξη. Και όλοι θέλουν αυτοί οι κύριοι, βγαίνουν και φωνάζουν. Θέλουμε νοσοκομεία, θέλουμε δρόμους, θέλουμε παιδεία, θέλουμε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, ρε παιδιά. Ναι. Ποιος? Ντροπή, είναι στροφοκαμιλισμός, είναι έσχος και όνειδος. Λοιπόν. Κρίμα. Πρέπει τουλάχιστον. Ας αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί ήταν ψεύτες, λαϊκιστές, κρίτηκαν και θα πάνε στο 3% και θα διαλυθούν. Αλλά ο Ξεκαλάκης τώρα να βγαίνει και να με τόσο στόμφο να λέει ότι δεν υπάρχει, πρέπει να υποστηρίζει. Είμαι μηχανικός. Πώς ακονομάει ο Ξεκαλάκης. Λοιπόν, κύριε Πρόδρομε, να πούμε κάτι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβαση. Να πούμε ότι να μην είμαστε πάλι ισοπεδωτικοί από την άλλη πλευρά. Επειδή είπατε κανένας γιατρός δεν κόβει απόδειξη. Δεν είναι έτσι. Οι γιατροί από προσωπική εμπειρία κόβουν αποδείξεις. Αν τους ζητηθούν οι αποδείξεις, τις κόβουν άπαντες, νομίζω. Έτσι. Τώρα, θα υπάρχουν προφανώς και αυτοί οι οποίοι δεν κόβουν, όπως συμβαίνει με πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες. Αυτό είναι αλήθεια. Να μην το ισοπεδώσουμε, λέω απλώς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε οι οποίοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ελένη. Είναι το γνωστό. Θέλεις με απόδειξη 100 ή με. Και αυτό παίζει. Ή χωρίς απόδειξη 80. Και αυτό παίζει. Και αυτό παίζει. Πάμε στην κυρία Ελένη. Η αφαίρεση του ΦΠΑ δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι μόνο ΦΠΑ που αφαιρείται. Ναι. Αφαιρείται και το φόρο εισοδήματος. Αλλά σου λέει, παιδί μου, δώσ' μου ένα κίνητρο και εμένα την πάρω την απόδειξη αυτή. Θέλω να πω. Λοιπόν, κυρία Ελένη, το παλιό φάληρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους σεβαστό. Κύριε Ξενάκη μου, θα ήθελα να πω στον κύριο Κώστα, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Κώστα. Γι' αυτό είναι εδώ, παρακαλώ. Πέσει του κυρίου Κώστα, η μητέρα του θα μπορούσε να ζήσει με 389 ευρώ. Μιλάμε για τους ανασφάλιστους. Ναι, εγώ θα έλεγα να μην τις κάνουμε. Ναι, ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει με 389 ευρώ. Ποιος έχει και σπίτι. Με 380 ευρώ, όπως είπε και ο Χρήστος μόλις τώρα, δεν μπορείς να ζήσεις. Προφανώς απάντησε μόλις τώρα. 389 ευρώ. Ναι. 389 ευρώ ακριβώς. Και ας έχει σπίτι. Δηλαδή μόλις αρχίζει να νυχτώνει, ανάβουμε τα κεράκια. Επιτρεπότανε σε αυτή για την Ελλάδα αυτή η κατάσταση. Αν μας παρακολουθείτε, νομίζω θα ξέρετε ότι κάθε βράδυ, όποιον και να έχουμε εδώ πέρα, το βάζουμε το θέμα αυτό. Δεν σας ακούω, λίγο πιο δυνατά. Λέω ότι αν μας παρακολουθείτε, κάθε βράδυ που έχουμε κάποιον υπουργό εδώ ή και εκπρόσωπο οποιοδήποτε της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης, το βάζουμε το θέμα αυτό, ειδικά με τους ανθρώπους σαν και εσάς, που πραγματικά πώς να ζεις με 389 ευρώ, δεν ζεις. Δεν ζεις, μόνο αν έχεις κάποιον ο οποίος να σε βοηθήσει, αν έχεις δικό σου σπίτι και πάλι δεν ζεις. Δηλαδή. Δεν βοηθάνε σήμερα δυστυχώς. Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει, διότι ο καθένας έχει την οικογένειά του και τα πράγματα είναι δύσκολα. Μα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι να μην μ' αξιώσει ο Θεός να γίνω συνταξιούχος των 800. Και θα αξίσουμε το βαρέλι, αν είναι δυνατόν. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει το κράτος λεφτά, ας κόψει από τους βουλευτές. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα αυτό το βάζουμε κάθε βράδυ πάντως. Κάθε βράδυ. Ίσως γίνεται και κουραστικό με καμιά φορά, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Για εσάς και για όλους όσους έχουν ανάγκη. Κυρία Αγγελική από την Κηφισιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχω 2 δικηγόρους στην οικογένεια. Ναι. Επειδή άκουσα και τον κύριο Ζερβεσό και τον κύριο Σπανάκη. Άκουσα την συζήτηση, 2 δικηγόρους οι οποίοι είχαν την ατυχία να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να κάνουν οικογένεια, κύριε Ξενάκη. Ναι. Και αυτή τη στιγμή βοηθάμε οι συνταξιούχοι γονείς με τα παιδιά τους που κάνουν παιδιά και μείνανε στην Ελλάδα και βοηθάνε οι συνταξιούχοι με τις πετσοκομμένες συντάξεις. Βοηθάνε τα παιδιά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. θλίβομαι για την παράταξη την οποία ήμουνα πάρα πολλά χρόνια, αυτή η καραμέλα, η συνεχόμενη, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας τα είπε αυτά στο πρόγραμμα, ότι πρόκειται ας πούμε να συμβούν αυτά. Στο πρόγραμμα έλεγε, μιλούσε περί αξιοκρατίας, δεν βλέπω αξιοκρατία. Θλίβομαι για τους υπουργούς, υφυπουργούς εργασίας που έχει βάλει ο κύριος Μητσοτάκης. Θλίβομαι και στεναχωριέμαι, όχι μόνο εγώ. Είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα κοινά και είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξενάκη. Να είστε καλά. Ορίστε. Δύο παιδιά που είναι δικηγόροι και ζουν με τη βοήθεια των γονιών τους, που είναι συνταξιούχοι από ό,τι καταλαβαίνω, για να ακούσουν και τις δύο πλευρές. Όχι μόνο τη μία, και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία τον Πειραιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η φιέστα η προχτεσινή για το Σιμίτη, γιατί έγινε? Έχουμε ξεχάσει το τι έγινε με το Σιμίτη? Πού είναι ο Παπαντονίου, πού είναι ο Τσοχαντζόπουλος, πού είναι τα ομόλογα, πού είναι το χρηματιστήριο, πού είναι αυτή η ξεφτύλα που φάγαμε, που είμαστε χωρίς θέρμανση, χωρίς λεφτά, χωρίς δώρα, χωρίς τους μισθούς μας? Πού είναι όλα αυτά? Ο λαός κοιμάται τελείως. Ή μας περνάνε οι λύστιους αυτοί, ή ο λαός είναι αποβλακωμένος. Δεν ξέρω τι να πω. Άστε. Δηλαδή αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά, μόνο εδώ. Να χειροκροτάνε ποιους. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση? Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ποιους να χειροκροτήσουνε, ποιους? Όλοι μόνο ξέρουν τα πόθεν έσκητο. Διπλά σπίτια κάθε χρόνο, 3.800 ο ένας, 1.800 ο άλλος. Πού τα βρίσκουν αυτά τα λεφτά? Και εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και δουλεύουμε όλοι μέσα σε ένα σπίτι. Άστε. Πού, πέστε μου. Δεν είναι ντροπής? Ντροπή πράγματα. Ντρέπομαι γιατί είμαι Ελληνίδα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Λοιπόν. Μας κοροϊδεύουνε, μας ξεφτυλίσανε, μας ξαθλιώσανε και χειροκροτιούνται ο ένας με τον άλλον. Όλα είναι λαμόγια. Ντροπή. Λοιπόν, τώρα, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα αυτό είναι μια υπερβολή. Νομίζω εγώ ότι όλα είναι λαμόγια. Δεν είναι όλα λαμόγια. Έτσι, όπως... Και τώρα για τον κύριο Σιμίτη έγινε μια εκδήλωση. Υπάρχει κόσμος ο οποίος και τον εκτιμάει τον κύριο Σιμίτη και τον θεωρεί πολύ σημαντικό για τον τόπο και όλα τα υπόλοιπα. Ο καθένας μπορεί να κάνει την κρίση του. Και δεν υποχρεώθηκε κανείς να χειροκροτήσει εδώ που τα λέμε. Όποιος ήθελε πήγαινε και χειροκροτούσε. Άλλος θα πήγαινε από εδώ, άλλος μπορεί να μην πήγαινε από εδώ. Λοιπόν, πάμε. Ο Σπανάκης δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε. Ο υπουργός του πήγε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βαγγέλη από τα Άνω Πατήσια. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βαγγέλης από τα Άνω Πατήσια μας ακούει? Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μιλήσω για την υγεία, για ένα θέμα το οποίο αφορά κάποια εκατομμύρια κόσμο. Πέστε μας. Από όταν αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας για τους προσωπικούς γιατρούς πριν 1,5 χρόνο περίπου, ναι, καταργήθηκαν πλέον οι γιατροί του ΕΟΠΗ. Όποιος και να πάρει τηλέφωνο γιατρό του ΕΟΠΗ, λέει κυρία, κλείνει ραντεβού μόνο επιπληρωμή. Ναι. Αυτό το πράγμα, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια που ζω, δεν θυμάμαι ποτέ να μην υπήρχε ένας γιατρός που να μπορείς να πας να σε εξετάσει, να σου γράψει μια συνταγή κτλ. Τώρα σου ζητάει 20 ευρώ για την εξέταση, 10 για τη συνταγή και αν χρειάζεται ένα παραπεμπτικό, άλλα 10. Μάλιστα. Και επί 30 χρόνια πήγαινα σε ένα ακτινολογικό, δεν είχα πληρώσει ποτέ. Τώρα και εγώ και η γυναίκα μου που χρειάστηκε να βγάλουμε ακτινογραφίες, 20 ευρώ η κάθε ακτινογραφία. Δηλαδή 20 ο γιατρός, 10 το φάρμακο, 10 το παραπεμπτικό, 20 η ακτινογραφία, 60 ευρώ. Μάλιστα. Μέσα στο 23, επειδή χρειάστηκε, είχα χτυπήσει και χρειάστηκε να πάω και σε νοσοκομείο να με εξετάσει νευρολόγος και ορθοπαιδικός και τα ραντεβού ήταν 1,5 και 2 μήνες, αναγκάστηκα να πάω σε απογευματινό ραντεβού και να πληρώσω 50 ευρώ τον νευρολόγο και 70 τον ορθοπαιδικό γιατί ήταν καθηγητής. Δηλαδή έκανα 2 ραντεβού με τον νευρολόγο, 3 με τον ορθοπαιδικό και μια μαγνητική που έκανα έξω 360 ευρώ. Μέσα στο 23, σας λέω εγώ και η γυναίκα μου, έχουμε πληρώσει γύρω στα 600 ευρώ σε γιατρούς. Μια σύνταξη. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Και με μια σύνταξη τώρα 740 ευρώ. Πληρώνεις τα φάρμακα, τώρα αυτή τη στιγμή για να πάρω φάρμακα θα πρέπει να πληρώσω 10 ευρώ τον γιατρό, συν τη συνταγή. Ναι, καταλάβαμε, κύριε Βαγγέλη, καταλάβαμε. Στην ουσία πληρώνω τα φάρμακα. Πρώτον, ευχαριστούμε το τηλεφώνημα. Δεύτερον, είναι μια ευκαιρία αυτή, μια αφορμή, να βάλουμε μια εκπομπή και να την αφιερώσουμε μόνο στο κομμάτι αυτό. Και να έχουμε κάποιον από το Υπουργείο Υγείας εδώ πέρα να μπορέσει να απαντήσει και σε διάφορα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Είναι μια περίπτωση ενδεικτική. Αυτό δεν έχει λειτουργήσει το θέμα του προσωπικού γιατρού, είναι γεγονός, αλλά θέλει πίεση. Κάποιους ανθρώπους να τους εξυπηρετεί αυτό το σύστημα, που μπορούν όμως να έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν. Δεν απαντάνε στο ΕΣΥ, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού στο ΕΣΥ. Προφανώς. Όχι, ο προσωπικός γιατρός πρέπει να το δηλώσει και να έχει προσωπικό γιατρό τον Κώστα ή τον Στούμπο κτλ. Λοιπόν. Δεν έχουν εγγραφεί πολύ. Πάμε στον κύριο Γιάννη του Παλαιοφάνη. Είναι κάτω από τις ανάγκες. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω να πω δύο θέματα και γρήγορα. Πρώτον, επειδή είμαι συχνά πυκνά στην Ολλανδία και στη Γερμανία, θα ήθελα να πληροφορήσω πάρα πολλούς, γιατί όπως λέμε να στρουθοκομιλίζουν είναι γεγονός. Στο εξωτερικό δεν χρησιμοποιούν και τόσο το ελαιόλαδο, γιατί είναι πανάκριβο. Ναι. Και στην Ολλανδία χρησιμοποιούν πιο πολύ ηλιέλαιο, το οποίο κοστίζει το 1 λίτρο σε φθηνότερα καταστήματα 2,99. Το ελαιόλαδο στοιχίζουν τα 400 μιλιλίτρα 7,5 ευρώ. Ναι. Η φέτα η ελληνική, επειδή λένε ότι εκεί είναι πιο φθηνά, λένε ψέματα, γιατί είναι η φέτα που παραγράφουν άλλα κράτη, όπως είναι η Τουρκία, το λένε λευκό τυρί και στοιχίζει. Η ελληνική φέτα η μέτριας ποιότητας 200 γραμμάρια 399 ευρώ. Τιμές της προηγούμενης εβδομάδας. Συγγνώμη. 200 γραμμάρια, όχι 399 ευρώ. 3,99. Ναι. 4 ευρώ λοιπόν, άρα το κιλό είναι 20 ευρώ, αυτό λέτε. Μάλιστα. Και γι' αυτό προσπαθούν με λευκό τυρί και κάποια άλλα πράγματα να μπορέσουν να φάνε οι άνθρωποι τυρί. Για το λάδι όμως είναι πανάκριβο, δεν το πλησιάζουν, είναι, δηλαδή το βλέπετε και στη συσκευασία, ακόμα και οι ελληνικές συσκευασίες, και στοιχίζει το λιγότερο 7 ευρώ στα 400 μιλιλίτρα και το πιο ακριβό δεν το λέμε καν. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας λοιπόν στην κουβέντα. Να πω και κάτι ακόμα επαγγελματικό. Πέστε το. Αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είναι ότι εγώ έφτασα να είχα κάποτε ένα τζίρο 30.000 και τώρα είμαι στα 10, γιατί έχω πολλές ζημιές εδώ και 10 χρόνια. Όλες οι υποχρεώσεις που είχα με καταστρέψανε και αναγκάζομαι να βρω τρόπο πώς να μπορώ να ξεπληρώσω. Άρα, αυτό που ζητάω εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας είναι επιτέλους να καθιερωθεί και σε εμάς το ακατάσχετο στο λογαριασμό της εταιρείας, για να μπορώ να δουλέψω το μαγαζί μου που το κρατάω με νύχια και με δόντια ανοιχτά. Γιατί αν το κλείσω, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Δεν θα με πάρει κανένας πλέον στη δουλειά. Ακατάσχετο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Δεν υπάρχει ακατάσχετο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει. Μόνο για τους συνταξιούχους και μισθωτούς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο από την Αθήνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να πω σχετικά με το μετρό που γίνεται στην Αθήνα. Αυτό το πράγμα, γιατί τα κόμματα δεν παίρνουν θέση και γιατί εμείς που καθόμαστε στην περιοχή αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να μην μπορούμε να έχουμε αυτό το μετρό που θα μας εξυπηρετεί και τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και όλοι αυτοί οι ανθρώποι που όλοι οι γείτονες, άμα πάρετε και του ερωτήσετε, θέλουν το 99% να γίνει το μετρό. Μάλιστα. Γιατί το Πασόκ, γιατί ο Α, γιατί ο Β, τι τους πειράζει ας πούμε να βγάλουν αυτά τα δέντρα, να τα κλαδέψουν και να τα ξαναβάλουν, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς που έχουμε ψηφίσει Πασόκ, εάν το Πασόκ δεν πάρει θέση, όχι μαύρο άλλη φορά δεν θα το ψηφίσουμε, ούτε κατά διάνοια. Θα πάει πάλι πάτος. Μάλιστα, κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς είναι κάτοικος εκεί στην περιοχή των Εξαρχείων ο κύριος Νίκος, που και μιλάει για τα επεισόδια που έχει το τελευταίο διάστημα γύρω εκεί στην πλατεία για το σταθμό του μετρό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χρήστο από τον Πειραιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξερνάκη, κύριε Κώστα και κύριε Στούμπο. Σας ακούμε. Εγώ δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω σχόλια για το τι κάνει ο ένας ή του κάθε κόμμα. Έχω όμως ένα σοβαρό πρόβλημα. Είμαι 80 χρονών συνταξιούχος. Έχω 50 χρόνια αμαία άτομο στο σπίτι, το παιδί μου. Έχω μεγάλη εμπειρία γύρω από τα θέματα των εξόδων που έχει μια οικογένεια. Θα ήθελα, επειδή σας ακούνε πολύ και πιστεύω θα ακούσουν για αυτό που θα πω, ότι έχουν βάλει στο κοινωνικό, το θέμα μου είναι το κοινωνικό τιμολόγιο. Ναι. Εν όψη του χειμώνα δεν μπορούμε τώρα να ελέγξουμε εμείς που έχουμε άτομα μέσα στις οικογένειες σχετικά με θερμοσύφωνες, με πιάτα, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, σίδερα, νερό. Ναι, ναι. Ο λόγος που μας κόβουν από το κοινωνικό τιμολόγιο είναι ένας. Οι αντικειμενικές αξίες ανεβήκαν, αυτό αφορά χιλιάδες κόσμου. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Και δεν λαβαίνουν υπόψη ότι δεν είναι ελέγξιμη κατάσταση με τα άτομα αυτά. Βάλανε τους πολίτεχνους τώρα τελευταία, είπαν για τα 4 παιδιά, και έχουν απ' έξω τα άτομα αμαία. Θα ήθελα να συμπεριλάβουν και τα αμαία, διότι όπως σας είπα δεν ελέγχονται αυτά τα παιδιά ό,τι αφορά τα προηγούμενα που σας είπα. Ευχαριστώ. Πέστε μας. Συγγνώμη, κόπηκε η γραμμή, ζητούμε συγγνώμη και ευχαριστούμε πολύ. Προλαβαίνουμε τον κύριο Νίκο από την... τον κύριο Γιώργο από τον Κολονό. Αν προλαβαίνουμε, ας τον βγάλουμε και όσο μπορεί πιο σύντομα, αν μπορεί. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Ναι, κύριε Ξενάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Επίσης, καλησπέρα και στον κύριο Στούμπο, που είναι και συμπάθειά μου, και στον κύριο Κώστα. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Στούμπος θα πιει το ποτήρι σιγά-σιγά το δηλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν τον βλέπω. Γιατί απόψε δεν τον είδα να μιλάει καθόλου. Χαλαρώσει. Όταν ήταν ο κύριος Τεμπονέρας εκεί. Δεν μας είδατε από την αρχή. Ναι, ναι. Πέστε μας κύριε Γιώργο, πέστε μας. Εγώ θα ήθελα να πω... Θα ήθελα να πω μια κουβέντα για το Κασελάκη, που ενώ πήγε τη μία μέρα στον Ανδρουλάκη και την άλλη μέρα έβριζε το Πασόκ. Για μας τους Πασοκτζίδες αυτό είναι όπως είναι ο σπρίντης, τέλος. Δεν γίνεται δηλαδή τη μία μέρα να χαιρετάς και την άλλη να τον λες κλέφτη. Βέβαια, μας έχει προβληματίσει και το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο δικός μας, δεν μιλάει, σαν να του λένε μέχρι εδώ Νικολάκη, μην πεις τίποτα άλλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύντομη παρέμβαση. Εγώ μια χαρά άνετο τον βλέπω εδώ. Δημήτρη, κανένα πικρό ποτήρι δεν πίνει. Εντάξει, με την έννοια της περιοχής της αριστεράς μας στενοχωρεί. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως τρώνε. Αλλά αυτό με το κοινωνικό τιμολόγιο για τα άτομα αμαία, νομίζω ότι μπορούμε να το δουλέψουμε λίγο. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Χρήστος τον Πειραιά ήταν, νομίζω. Αν μας ακούει ακόμα, θα το δει και ο Χρήστος σε αυτό το θέμα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ εγώ. Πρέπει να έχεις το πρόβλημα για να το σκεφτείς. Έχει δίκιο. Θα μας ακούν και άνθρωποι που το έχουν αυτό το πρόβλημα, που έχουν ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στο σπίτι τους και χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτό. Έχουν ανέβει αντικειμενικές αξίες και τους κόβουν και με κοινωνικά τιμολόγια. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Ραντεβού αύριο εδώ στις 10 παρα 10 με τις παρεμβάσεις. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.